Γεια χαρά. Έλα φίλε. Έλα Χωσέ. Ωπ, καλώς τον. Άσε τον Οικονομάκο να παίξει μπάλα. Πάστονε, δώσ' πάσα. Μη χάσει την πρωτιά. Έλα κύριε Οικονομάκο. Λοιπόν, οι τέσσερις παίκτες εκτός από τον Μιούλερ που αποφάσισαν να διώξουν τον Αντζελότη ήταν ο Ριμπερί, ο Ρόμπεν, ο Χούμελς και ο Μποατέγκ. Όλοι οι σπάνιες καραβάνες. Όλοι οι συνταξιούγοι. Και τώρα πάμε στα δικά μας. Εγώ προβλέπω ότι έχει πολλές πιθανότητες να συμβεί αυτό που θα πω. Μετά την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός να τον έχει περάσει τον Ολυμπιακό. Αν και είμαι θρύλος, το ξέρουν όλοι. Κοίταξε να δεις, αν ήταν τιμωρημένος με μείον 2 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, θα ήταν τώρα ισόβαθμοι. Ναι. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Εδώ μιλάμε ότι για έκτη αγωνιστική και περνάει 2 βαθμούς ο Λεβαδιακός στον Ολυμπιακό. Δεν λέω ότι τον περνάει ο Ατρόμητος ή ο Πανιώνιος, ο Λεβαδιακός. Έλα. Λοιπόν, άσε να μιλήσει και ο άλλος. Έγινε, για χαρά. Για χαρά. Έλα. Έλα, Χωρχέ. Ναι. Ρε φίλε, εντάξει, εγώ δεν σε πήρα τώρα για τα ποδοσφαιρικά, γιατί έχει καταντήσει παροδία αυτό το πρωτάθλημα για μένα. Όχι, έχει κάνει μισό λεπτό να πω κάτι. Έχει κάνει τρομερό λάθος. Θα το εξηγήσω μετά. Να πω πρώτα αυτό που θέλω και μετά θα σου πω γιατί το είπα κατά τη παροδία. Γιατί πιστεύω εγώ ότι είχε καταντήσει. Συμβαίνει το εξής στην εκπομπή σου, να ξέρεις. Άλλοι έχουν να πάρουν 3 χρόνια τηλέφωνο. Μιλάω για τον Παρπαθανάση. Λοιπόν, άλλοι εξαφανίζονται για 2-3 εβδομάδες, αλλά τα παίρνουν τα χάπια τους. Το δώρα. Άλλοι τα παίρνουν κάθε εβδομάδα. Bill by taxi. Τώρα τελευταία όμως, έχω ανησυχήσει πάρα πολύ για τον φίλο μου τον Πρίτανη. Αλλά τον βρήκα σήμερα σε μια κλινική. Είναι βαριά. Να ξέρεις την κατάστασή του, Γαλήνη 14, τρίτος όροφος. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν σοβαρό αυτό που θα λέγεις. Όχι ρε, εντάξει. Και έχω τελευταίες πληροφορίες τώρα πριν από λίγο για το φίλο μας τον Γιώργο. Βρίσκεται λέει κρυμμένος στο ξενοδοχείο Four Seasons. Ποιο Γιώργο, Το γνωστό, το Λαχανέμπορα, κατά τον κύριο καθηγητή. Είναι στο ξενοδοχείο Four Seasons. Αλλά δεν έχει τηλέφωνο να σε πάρει. Τώρα, τελευταίες πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά που θέλω να σου πω. Γιατί λέω ότι είναι παροδία αυτό το πρωτάθλημα. Θα συμφωνούσα μαζί σου και να σου έλεγα ναι, κάνω τον Πεκί ξελογωμένο και δεν λέω τίποτα. Αν οι μικροί είχαν δυναμώσει με μεταγραφές. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι παροδία γιατί. Γιατί οι μεγάλοι του πρωταθλήματος, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, που όλο το καλοκαίρι μαζάλισαν με τα πρωτοσέλιδά τους για τον Πεχταρά Διερήμνια που γίνει σαν ντουλάπα. Λοιπόν, για το ΜΑΚ, το εκπληκτικό ΜΑΚ ο οποίος διεισδύει και τα καρφώνει. Για τον Καρσελά που έχει βγει ο τρίτος μετά το Μέση, λέει, και μετά το ποιον και μετά το Ρονάλντο. Αυτά δεν λέγανε. Ναι. Λοιπόν, έχουν δώσει τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων, λέω εγώ τώρα, σε δραχμές, όχι σε ευρώ. Λοιπόν, για να πάρουν αυτούς τους παιχταράδες και είναι πρώτος σήμερα, θα είναι ο Πανιούνιος. Σε λίγες ώρες, θα είναι ο Πανιούνιος. Αν κερδίσει. Και όλοι οι υπόλοιποι, εντάξει, Παναγιώτη, το βάζω μέσα. Που να σου πω κάτι, Όλοι παρακαλούν να κερδίσει με τον Παναγιώτη. Ναι, γιατί ξέρεις και την άλλη εβδομάδα, Μίτσο, που πήρε τηλέφωνο προχθές και έλεγες ότι οι 5 βαθμοί είναι λίγοι και δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Λοιπόν, ποιοι 5 βαθμοί. Εδώ μπορεί να κερδίσει ένα τρόμητο. Μπάκα σε ευκαιρία. Σε πόσο καιρό θα ξαναεπανέλθει για να πάρει το πρωτάθλημα, Γιώργο. Άκουσε με. Όχι για κατάλαβα, κατάλαβα. Εντάξει. Άκουσε λοιπόν. Με. Διαφωνώ με αυτό που είπες ότι το πρωτάθλημα είναι αναξιοπρεπές, δεν θυμάμαι τη λέξη. Μη λες λέξεις που δεν λέω. Τι είπες, για θυμίσέ μου. Είπα ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι... που όλοι έχουν τσιπίσει και λένε κάθε δηλαδή... Τι είναι, μην πλατιάζεις, τι είναι. Ότι δεν είναι το πρωτάθλημα που λένε ρε παιδάκι. Δεν πω... είναι αυτό το φανταστικό πρωτάθλημα. Άκου να σου πω τώρα εγώ τι γνωρίζω μου. Δεν είναι φανταστικό. Άκουσέ με και μην μιλάς. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι από ποιότητα είναι μάπα το καρπούζι. Αυτό. Μισό λεπτό. Όμως σίγουρα είναι το συναρπαστικότερο πρωτάθλημα που βλέπουμε φέτος των τελευταίων 20 ετών. Γιατί μικροί μεγάλοι γίναν ίδιοι. Ναι. Όλοι χάνουν, όλοι κερδίζουν. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί την πιπίλα. Χάνει... Δηλαδή δεν βγάζει άκρη.
βλέπεις ότι μεταξύ τους όλοι η απόσταση που ομολογία είναι από τον ημού στο λοκό. Λοιπόν, εγώ θέλω να παρακαλέσω. Είμαι συναρπαστικό το πρωτάθλημα, ναι, είναι συναρπαστικό, δεν είναι συναρπαστικό αυτό το πρωτάθλημα. Είναι από άποψη, ρε παιδί μου, αποτελεσμάτων, ναι, δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Εντάξει, ωραία. Πάντως θα παρακαλέσω πάρα πολύ το φίλο μου τον Πρίτανη, μόλις γίνει καλά, σε παρακαλώ, θέλω να βγεις να σε ακούσω. Και φίλε μου Γιώργο, εσύ τώρα που είσαι στο ξενοδοχείο, βρες γραμμή και πάρε με τηλέφωνο. Σε παρακαλώ πολύ, εντάξει, έλα Γιώργο. Για χαρά, για χαρά. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Προστατεύτε το Χιμένεθ. Μην αφήνετε να τον φανέ. Αν δεν υπήρχε Χιμένεθ με την περσινή ομάδα, τώρα θα ήμασταν 8η και θα πηγαίναμε να παίζουμε με κάτι χωριά φιλικά. Ακού να σου πω κάτι. Μην πάμε να δικαιολογήσουμε τα καβούρια με το Χιμένεθ τώρα. Ακού να σου πω κάτι. Κανένας δεν πάει να φάει το Χιμένεθ. Δεν μπορείς να δίνεις τα εύσχημα σε έναν προπονητή όταν κάνει καλά τη δουλειά του και να μην την κριτικάρεις στα άσχημά του. Είναι ανέτοιμο. Φτιάξε εσύ μια δεκάδα ρε Γιώργο με τους παίκτες που έχει διαθέσιμος τώρα. Γιατί ο Λαβίνια είναι διαθέσιμος, είναι αδιάθετος. Ότι έπρεπε να τον αρχίσει, γιατί αυτό δεν έχει υποχρεώσει. Μπράβο, ο Χρυστοδουλόπουλος, ο Χρυστοδουλόπουλος. Ο Χρυστοδουλόπουλος μόλις τον έβαλε, δεθήκανε. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Έπαιζε, εκεί που τον έβαλε, που ξέρεις, εκεί που τον έβαλε, που έχανε ήδη η ομάδα. Θυμάσαι ποτέ ο Χρυστοδουλόπουλος να παίζει πάνω από 60 λεπτά, εσύ στη ζωή σου. Έλα μωρέ τώρα, έλα μωρέ τώρα. Θέτω δεν παίζει, θέτω δεν παίζει. Ξέρω το μάτς. Παίζει και του βγαίνουν τα σηκώτια. Καλά. Και τι θα δικαιολογήσουμε ότι. Σιγά, λες και είμαστε στη 25η αγωνιστική και του βγαίνουν τα σηκώτια. Ρε 6 αγώνες μου δώσει. Και μου πει τώρα και την Ευρώπη. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Δεν αντέχει, ρε φίλε. Καλά τώρα. Εφού δεν αντέχει. Άκουσε, ότι έκανε λάθη χθες ο Χιμένεθ, έκανε μια δεκάδα αχταρμά, είναι γεγονός. Ο τερματοφύλακας κουράστηκε ο Ανέστης, έχει κουραστεί. Γιατί είναι τερματοφύλακας ο Ανέστης. Όχι ο άλλος, ο Τανιώτας που βάλει τώρα. Είναι, μην του χρεώσουμε και τα γκολ που τον έβαλε αυτό το Γιαννούτσο και τον Άδη. Φταίει και ο τερματοφύλακας. Ο Γιαννούτσος, τι πράγμα έχει. Δηλαδή, και να σου πω κάτι, είναι πολύ καλός για τρίτο στόπερ ο Γιαννούτσος, έτσι. Έλα μου, άσε με τώρα. Για τρίτο στόπερ. Για τρίτος, δηλαδή. Να παίζει στο κύπελο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ φάνηκε άλλη μια φορά ότι αμυντικά η ΑΕΚ έχει κενά. Δεν γίνεται σε τρεις αγώνες να φάει 6 γκολ. 2 από τον Ολυμπιακό. 2 από την. Πώς τη λένε, Αούστρια. Από την Αούστρια και 2 χθες. Σε τρεις αγώνες 6 γκολ. Αυτό δείχνει πρόβλημα. Μα δεν παίζει. Ο Βράνιες μόνος του πόσα άμα θα βγάλει, ρε φίλε. Δείχνει πρόβλημα. Ναι, δεν υπάρχει backup. Εντάξει, τραυματιστήκαν οι άλλοι. Μα δεν είπε κανένας ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά γενικά αμφιβάλλεις ότι Χιμένεθ έκανε χθες μια ενδεκάδα αχταρμά. Δέχομαι το ότι ο Λιβάγια έπρεπε να ξεκινήσει. Βασικά. Πώς θα γίνει. Έπρεπε να ξεκινήσει. Γιατί είναι και φορμαρισμένος δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ακριβώς. Και δεν έχει και μπροστά του κούραση και δεν έχει και να παίξει, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχουν παίξες, ρε φίλε. Δεν υπάρχει ομάδα. Δεν μπορεί η ομάδα να παίζει Ευρώπη τέτοια κύπελα με αυτό το ρόστερ. Δεν γίνεται. Αριστερά δεν υπάρχει ούτε ένα παίκτη, ρε Γιώργο. Δηλαδή, ούτε ο Λόπες κάνει για αυτό. Ούτε Βίνι, δεν υπάρχει αριστερή. Στην αριστερή πλέον δεν υπάρχει κανένα παίκτη ούτε μπακ ούτε εκτρεμ. Και ο Μπακάκης που λέμε αριστερό μπακ είναι. Καλά, είναι για γέλια. Για γέλια κι αυτό. Κατά τα άλλα, να πω ότι χαίρομαι που η Χούντα έπεσε και στο πάρει ο Πάοκ. Βρε ο Πάοκ δεν πάει και λύσει τον Κούγια, δεν πλάκα κάνουμε. Θα τον κερδίσει, πιστεύω. Θα φτάσει στο σημείο να τον κερδίζει κάποια στιγμή. Έγινε, ρε. Έλα, σε φιλό, για χαρά. Για χαρά. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Λοιπόν, όντως η Χούντα έπεσε, αλλά. Γιατί έπεσε. Δεν μου λες, η διαιτησία στις πρώτες 6 αγωνιστικές. Πώς τη βαθμολογείς. Γενικά, σε όλους τους αγώνες. Όπως κάθε χρόνο. Όπως κάθε χρόνο, δηλαδή χάλια. Δεν μου λες κάτι, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, κάτσε, θα καταλήξω κάπου όμως. Κατέληξε, κατέληξε, όχι με ερωτήσεις, μες στο θέμα. Το θέμα είναι ότι είπες ότι είναι το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα των τελευταίων 20 ετών. Μάλιστα. Σύμφωνο. Επιτιδευμένα το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα και όχι αυθορμήτως όμως. Εγώ είπα ότι είναι το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα από την άποψη ότι όλοι βράζουν στο ίδιο καζάνι με τη φασολάδα. Διότι πεθαίνανε όλοι μαζί
πεθαίνανε όλοι μαζί, χρόνο με το χρόνο, και κάποια στιγμή συνεννοηθήκαν οι άνθρωποι για λόγους επιβίωσης και αυτοσυντήρησης, όλοι οι παράγοντες, γιατί πρέπει να βγάλουν το ψωμί του από κάποιο σημείο και μετά, δεν πρέπει να τελειώσει τόσο απότομα. Συνοηθήκαμε συμμονέξεις στον Αναβούλου. Ωραία. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν συναρπαστικό αυθόρμητα όπως θα έπρεπε, είναι προγραμματισμένα συναρπαστικό. Με εικόνα που δεν μιλάω, η εικόνα του αυτή είναι. Ναι, συμφωνούμε, διότι αλλιώς ψώφαγαν όλοι μαζί. Τώρα θα ψωφίσει και ο ένας, όπως είπες προηγουμένως. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν. Να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτό το χθεσινό πέναλτι που έγινε υπέρ του Ολυμπιακού, ήταν πέναλτι αυτό. Μιλε μαλακίες, ήταν πέναλτι. Άλλες χρονιές δεν θα το δίνει ο διαιτητής. Βεβαίως. Χθες τι έκανε, πέσετε! Διότι το πρωτάθλημα είναι επιτηδευμένα συναρπαστικό. Γιατί πρέπει να επιβιώσουν. Γιατί γέμισε το γήπεδο του Παναθηναϊκού χθες. Άρχισαν και τσιμπάνε τα ψάρια σιγά σιγά. Το πλώμα του συναρπαστικού. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Απαντώ πρώτα στον Αλταζίρα. Α. Ο οποίος είπε ότι έκανα 3 χρόνια, όχι εγώ κι άλλοι. Όταν όλα τα άσκεζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, για ποιο λόγο να παίρνω, κύριε, που δεν σταματάει η γλώσσα σου καθόλου, να πάρω τι εγώ, να βλέπω τα μαϊμού πέναλτι του μαϊμού. Τώρα που είδα αυτό που είπες, το συναρπαστικό, και μου κλέψες και τη φάση του Σεμπά που είναι ήταν το σύμπλεγμα του Λαοκόντα. Εσύ επειδή είσαι μορφωμένος, ξέρεις ποιο ήταν αυτό το σύμπλεγμα. Νέου. Συνέχισε. Και πού είναι αυτό το άγαλμα στην Ευρώπη. Αυτό το πέναλτι πράγματι θα δινόταν άλλες χρονιές. Τώρα λοιπόν το μόνο που άλλαξε φέτος, ενώ τα άλλα είναι ίδια, χάνει και η ΑΕΚ από τον Αστέρα, κερδίζει, έπαψε η παντοκρατορία του Ολυμπιακού από πλευράς πέναλτι, εννοούμε, τίποτα άλλο. Και τώρα έχει ενδιαφέρον. Και κάτι άλλο, και κάτι άλλο. Για πέστο. Και κάτι άλλο. Πέστο. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Πέστο. Έπαψαν οι φύλλα προσκύμενες ομάδες να τους στηρίζουν. Σωστό. Ξέρεις γιατί έκανε ένα λάθος ο Μαρινάκης. Δεν έκανε κανένα λάθος. Απλά έκανε στη δύναμή του. Μα γιατί δεν μου αφήνεις να το πω. Έκανε ένα λάθος. Όταν ανοίγεις 2 εφημερίδες και κόντρα στην κυβέρνηση και μια μετοχή στο Μέγκα και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, μοιραία τα φτερά θα σου κοπούν άνωθεν, γιατί αυτοί οι διαιτητές έχουν πάρει εντολές. Δεν το κάνει ο Αρετόπουλος γιατί έγινε τίμιος. Είδαν και κάτι άλλο οι διαιτητές. Πού είναι ο Σπάθας, πού είναι ο Μπαρμπα Αθανάσης, πού είναι ο Μπαρμπα Γιώργος. Παγωθήκαν καμιά δεκαριά. Αν δεν γινόταν φέτος αυτό, Γιώργο, που βλέπουμε, θα είχαμε με σιγαστήρα εγκλήματα κατά των διαιτητών, πιστεύω εγώ. Από όχι εγώ που είμαι γέρος, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν έχω κουράγιο, δεν πάω γήπεδο. Νεαροί όμως αεκτζίδες και παοκτζίδες κλπ. Θα το κάνανε. Ένα θέλω να μου πεις εσύ που δεν απήντησες. Όχι που δεν απήντησες, γνώμη εννοώ. Γιατί το έκανε, λες, ο Χιμένες αυτό τώρα το λάθος και το εγκληματικό. Δεν ξέρω, μου είμαι στο μυαλό του. Ναι, αλλά θα έπαιρνε 3 βαθμούς, τα σίγουρα, για να πήγαινε 8. Δεν ξέρω. Πολλοί ξέρεις τι λένε, τι μου είπε ένα σήμερα, Αρβίλας. Οι μανατζαρέοι, λέει, τον πιέζουνε και έχει διάφορες διασυνδέσεις να βάζει τον Αντάρεβιτ, να βάζει τον Μπακασέτα. Πιστεύεις ότι είναι τέτοιο θέμα? Δεν νομίζω. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Το επίσημο είναι ότι ήθελε να ξεκουράσει παίκτες. Το επίσημο είναι ότι ήθελε να ξεκουράσει. Γενικά να ξεκουράσει παίκτες. Ενόψει αφού 15 μέρες θα έχουμε διακοπή. Ήθελε να ξεκουράσει παίκτες, όχι λόγω αφού θα έχουμε διακοπή. Γενικά επειδή έχουν δώσει κάποια συνεχόμενα μάτς. Και άλλοι και τους ξεπρόστιασε και τους άλλους για να μην διαμαρτύρονται πλέον τα πει, δεν αξίζεται. Σωστό. Σύμφωνο. Και την πάτησε. Βέβαια δεν σημαίνει τίποτα αυτό, γιατί μπορεί αύριο να κερδίσει. Πάντως το πρωτάθλημα, όπως είπες πολύ σωστά, είναι συναρπαστικό. Επαναλαμβάνω για να παρεξηγηθώ. Από ποιότητα είναι τίποτα. Ναι, μάπα. Έτσι. Αλλά το ότι είναι όλοι στο ίδιο καζάνι. Συμφωνώ. Δίνει μια συναρπαστικότητα, ρε παιδί. Έχει ξαναγίνει ποτέ ο Λεβαδιακός απέναντι στον Ολυμπιακό? Μισό λεπτό. Ο Λεβαδιακός απέναντι στον Ολυμπιακό. Αν η ΑΕΚ είχε τους παίκτες τους παλιούς κάποτε, τώρα θα ήταν 18 βαθμούς μπροστά.
Συμφωνώ απόλυτα. Και ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο η διαιτησία που δεν τον βοηθάει. Δεν έχει παίκτες. Αλλιώς θα έπαιρνε τους αγώνες και χωρίς Αρετόπουλο. Με το σπαθί του. Δεν έχει ομάδα. Συμφωνούμε μαζί. Έγινε. Γεια. Γεια καλά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα, Ο Αλέξη, με τι κάνεις. Γεια σου, Αλέξη. Τι κοινό έχει το πρωτάθλημα φέτος που είναι συναρπαστικό με τις άλλες. Πάλιο. Κάνει διακοπές. Μ' ακούς. Τι κοινό έχει το πρωτάθλημα φέτος που είναι συναρπαστικό με τις άλλες. Με τις άλλες χρονιές. Παλαιότερα, ρε παιδί μου. Ναι. Ένα που ήταν συναρπαστικό. Απάντηση ότι δεν έχει τα. Κάνει διακοπές. Απάντηση, λέω, απάντηση ότι δεν έχει τα κόζα ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν λένε όλοι, δεν τα ακούσεις όλα. Όποτε, δηλαδή, επί Βαρδινογιάννη, πήρε πρωτάθλημα η Λάρισα. Το 10, έχανα την Καβάλα, Γιώργο, 0-2. Γιατί δεν πήρε ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ στους δύο πόντους, τρεις. Δεν πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Και ο ΠΑΟΚ πήρε. Επί Βαρδινογιάννη. Με πιο νέο θυμάμαι τη Λάρισα, είμαι 31 χρονών. Βρε, ο ΠΑΟΚ, πρώτα πήρε ο ΠΑΟΚ και μετά από 2 χρόνια πήρε η Λάρισα. Η Λάρισα, γιατί η Λάρισα είναι κραχτό, ρε παιδί μου, σαν να πάρει ο Παμιώνιος φέτος. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες. Εσύ, Αλέξη, βρες μια θέση κάπως, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο. Συγγνώμη. Τώρα καλύτερα. Για λέγε. Ο φίλος σου, ο ηλεκτρολόγος, φέτος στα Παμιώνιο, πώς το βλέπεις. Του σαμάνει το φίλο μου. Εγώ του στέλνω ένα μήνυμα. Δεν σε μάθει τι περιμένεις. Τι περιμένεις, γίνε Λέστερ. Τώρα αυτά όλα είναι θεωρητικά, έτσι. Γιατί στην πράξη είναι τρομακτικά δύσκολο να γίνει. Δε, να περάσει σήμερα. Εγώ πιστεύω ο φίλος σου με πιστολιά. Πρόσεξε με πιστολιά, όχι πενταρίσια. Να δούμε. Έγινε, σε ευχαριστώ. Για καλά. Μ' ακούς. Ναι. Τι λες εσύ. Και άλλος πληρώνει, άλλος κάνει κουμάντο. Δεν ακούστηκε τι είπες. Για τον. Για τον Μελισσανίδη. Ναι. Άλλος λέω πληρώνει. Ο Σαββίδης πληρώνει. Ο Μελισσανίδης κάνει κουμάντο. Όταν τα έλεγα αυτά από το Μάιο, έβγαιναν σχεδόν όλοι και μου λένε βάζαμε χέρι. Το θυμάσαι. Και τώρα και τι λένε. Δεν που είχε Γεωργίου, πού το ξέρεις. Και να σου πω κάτι άλλο. Λευκό θα ρίξει όμως. Δεν βγάζει χρονιά μαρικά τέσσερις παίκτες. Τα λέμε, για καλά. Και ο Αντριάνο μου γράφει. Βέβαια ρε Χόρχε, παροδία το πρωτάθλημα. Μη δούνε λέει άλλη ομάδα στην κορυφή. Μη δούνε ανατροπή. Αντί να χαιρόμαστε όλοι που κάθε μάτς το βλέπουμε με κάποιο ενδιαφέρον, γκρινιάζουμε. Δεν πιάνεται από πουθενά ο Έλληνας φίλαθρος. Μακάρι να το πάρει ο Πανιόνιος ειλικρινά. Και κάτι ακόμα. Πες το προαίσθημα. Ο Παναθηναϊκός δεν θα χάσει κανένα ντέρμπι. Και ο Γιονύσης μου γράφει, Χόρχε λέει, όντως είναι συναρπαστικό το πρωτάθλημα. Τέτοιος κουβάς λέει που έχει πέσει ούτε τρίτη κατηγορία στην Αγγλία. Δόξα τω Θεώ όμως, εγώ λέει τζογάρο κόρνερ και βγαίνει το μεροκάματο. Έλα φίλε. Να δώσω ένα ιατρικό ανακοινωθέν. Οχ. Εγώ για τον Αλτζαζίρα, επειδή. Έχω κι εγώ άλλο ένα ιατρικό ανακοινωθέν. Λοιπόν, Αλτζαζίρα, επειδή ρωνεύεσαι το ψυχικό πρόβλημα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτούς που ονομάτιζες. Λοιπόν, εγώ καλύτερα είμαι, Γιώργο μου. Μάλλον πήγα να συνέλθω την Κυριακή. Νοσηλεύουμε από την Κυριακή πάλι. Παίρνω τα χάπια μου, ακολουθώ την αγωγή μου. Δίπλα νοσηλεύεται τον Bill by Taxi. Είναι σταθερή η κατάσταση του Bill by Taxi. Σταθερή η κατάσταση, αλλά το πρόβλημα είναι στον πάνω όροφο. Στον πάνω όροφο, γιατί εντάξει, πρέπει να περάσω και να δω και από εκεί. Πέρασα, είδα. Σε κακή κατάσταση είναι ο Πρίτανης. Είναι διασωληνωμένος. Μου είπαν οι γιατροί ότι περιμένουν να δώσει σημάδια ανάκαμψης. Λέω, τι κάνει ρε παιδιά, αντιδράει ο Πρίτανης αυτά. Λέει, ξυπνάει κάπου, λέει, το χάσα. Και ξαναπέφτει σε κόμμα. Λοιπόν, Παρπαθάναση. Για κοίτα μήπως είσαι ο επόμενος. Για κοίτα. Σε παρακαλώ πολύ, για πες μου, πώς έμαθες ότι στον όροφο που είναι ο Πρίτανης, μήπως είναι και ο Κούγιας. Α, δεν το ξέρω αυτό. Και γιατί το λέω, γιατί ο Σαββίδης του είπε, ναι. Είσαι σχιζοφρενής, ναι. Και χρήζεις ψυχιάτρου τώρα αμέσως. Δεν το διάβασα αυτό. Ναι. Έκανε γνωμάτευση ο Σαββίδης δηλαδή. Ξέρω εγώ.
Έτσι, αυτή τη δήλωση διάβασα ότι έκανε. Βλέπεις ότι εδώ πέρα έχουμε, δημιουργούνται συνεχώς ψυχολογικά προβλήματα. Είμαστε σε μια κατάσταση που ελεγχόμενη. Εκείνος ο Γιώργος, ο Four Season, ο Τέσσερις Εποχές, δεν ξέρουμε πού είναι αυτός. Τώρα πού νοσηλεύεται δεν γνωρίζουμε. Καλό θα ήταν άμα μάθουμε να πάμε να τον δούμε και αυτό να είναι. Λοιπόν, να δώσω μια απάντηση στον αγαπητό Παρπαθανάση. Άκου να δεις. Επειδή σε σέβομαι να ξέρεις ένα πράγμα. Είναι καλό η παραδοχή ορισμένων πραγμάτων στη ζωή μας. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα αντίπαλο ανώτερο και δεν μπορούμε να το χτυπήσουμε, μη βαπτίζουμε την ανωτερότητα χούντα. Καταλαβες. Γιατί ζούσες, τα έβλεπες, μπορεί να πικρενώσουν, μπορεί να στεναχωριώσουν. Όταν έτρωγες τα τετράμπαλα και τα εξάμπαλα, δεν υπήρχε χούντα. Υπήρχε μια ποιότητα παικτών στον Ολυμπιακό που κάνανε μια κάποια διαφορά. Και υπήρχε μια ποιότητα παικτών στην ΑΕΚ που δεν μπορούσε να τα απεξέλθει. Γι' αυτό και έκανε αλλαγές. Πήρε, έχει πάρει τη φετινή σεζόν 2-3 παίχτες που πράγματι είναι καλοί παίχτες, κάνουν τη διαφορά, παίζουν καλό ποδόσφαιρο και φαίνεται διαφορά. Μη βαφτίζεις χούντα λοιπόν κάτι αυτό που δεν σε συμφέρει. Να είσαι πιο ειλικρινής. Λοιπόν, κοίταξε Γιώργο, αυτό που λέω εγώ τώρα για την ομάδα μου είναι ότι δυστυχώς εντός εισαγωγικών επιβεβαιώθηκες, γιατί δεν επιβεβαιώθηκες για το παρασκήνιο μόνο, όπως έλεγες προηγουμένως σε κάποιον ακροατή. Επιβεβαιώθηκες με την έννοια ότι και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς που παρασύρθηκαν, δεν θα βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω, από τον τύπο, από κάτι συναδέλφου σου, από κάτι πρωτοσέλιδα για τους παιχταράδες, από κάτι site, από κάτι από οτιδήποτε είναι αυτό μέσο, οποιοδήποτε μέσο είναι αυτό, από τηλεοράσεως που μπορεί να παρασύρει τον απλό φύλαθο της κάθε ομάδος, έτσι. Λοιπόν, διότι διαπιστώνουμε πλέον ότι αυτοί οι περιβόητοι παιχταράδες, εάν εξαιρέσω τον ΟΦΟΕ που κάνει τη διαφορά, δεν ξέρω αν έχει κάποια αντίθετη άποψη. Καμία, συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, και αν δω και λίγο τον Πρωτό που έδειξε με την πρώτη παρουσία στο μάτς με την Γιουβέντους ότι είναι ένας καλός θεματοφύλακας, εγώ δεν βλέπω τους παιχταράδες, εκτός και αν τους βλέπει κάποιος άλλος φίλος μου του Ολυμπιακού, να βγει να μας το πει. Εγώ δεν βλέπω αυτούς που κάνουν τη διαφορά. Εγώ βλέπω παλτά, ημίπαλτά, καπαρτίνες, τέτοια βλέπω. Δεν βλέπω εξτρέμ που κάνει τη διαφορά. Δεν βλέπω σεντερφόρ που κάνουν τη διαφορά. Δεν βλέπω χάφαρους που κάνουν διαφορά. Ξέχω ότι δεν έχω και την προσωπικότητα. Έτσι. Δεν έχω τον παίχτη που κάνει την προσωπικότητα. Θα πρέπει, εσύ τώρα δικαιώνεσαι, βεβαίως, αλλά εγώ στεναχωριέμαι γιατί δικαιώνεσαι εσύ και είναι κακό για την ομάδα μου. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος κάνει κουμάντο. Το έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή μου. Μάλιστα, ακούστηκε από γνωστή αθλητική τηλεοπτική εκπομπή εχθές. Αυτό που είχαμε συζητήσει μαζί και εγώ είχα πει ότι ρε παιδιά, εκεί στον Πανετολικό, ποιος είναι αυτός που έχει το σκάουτινγκ, ποιος κάνει κουμάντο, πού τους βρήκαν αυτούς τους 2-3 παιχταράδες που είχε ο Πανετολικός, το θυμάσαι Γιώργο μου? Το θυμάμαι. Μπράβο, το άκουσα εχθές, προχτές, πότε το άκουσα, δεν θυμάμαι κιόλας. Λοιπόν, βλέπεις εδώ τώρα ότι έχουμε προβλήματα. Βλέπεις ότι ο ένας λέει κάποιος γνωστός της εκπομπής, λέει αυτός ήταν στο τάδε πρωτάθλημα και είχε λέει 10 γκολ και 7 ασίστ. Ο τάδε λέει είχε γεμάτες χρονιές εκεί. Ρε καλά έκανε και είχε γεμάτες χρονιές εκεί και γκολ εκεί. Εδώ τι γίνεται τώρα που είναι τουρίστας. Και αυτός ο τουρίστας πληρώνεται με κάτι εκατομμύρια. Εδώ τι γίνεται τώρα. Τώρα που κάτσαμε πάνω στο παγωτό τι γίνεται. Το κατάλαβες Γεωργίου. Εσύ βέβαια το ξαναλέω τρίτη φορά από το καλοκαίρι έβλεπες ότι δεν είναι αυτοί οι πολύ διαφημιζόμενοι από την πλευρά των συναδέλφων σου πάλι, του έντυπου λόγου, του τηλεοπτικού κτλ. Δεν είναι οι παιχταράδες που μπορεί να κάνουν το κλικ στην ομάδα του Ολυμπιακού. Πέσανε να σε φάνε. Εγώ ήμουν αδιστακτικός, γιατί δεν με συνέφερε σαν Ολυμπιακό. Λέω κάτσε, ο Γεωργίου λέει την άποψή του. Εγώ πρέπει να τους δω στο τέρεν. Τους βλέπω στο τέρεν. Και απογοητεύομαι. Και στεναχωριέμαι όπως στεναχωριέται και ένας φίλος Παναθηναϊκού ή αύριο τη ΑΕΚ κτλ. Μα μου λες ότι εγώ έχει χτίσει με αυτόν τον Νικολάου. Κοίταξε Γιώργο, εγώ σου είπα ότι αυτό το παίχτη. Δεν ξέρω τώρα ποιοι το σηκώνουν αυτό το. Μάλλον ποιοι το δεν ξέρω ποιοι. Τα πρωτοσέλιδα και αυτά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί πρέπει να δουλεύει κάθε μέρα επί 8 ώρες. Για να. Καταρχήν παίζει με το κεφάλι κάτω. Εγώ το έχω πει αυτό, έτσι. Λοιπόν, παίζει με το κεφάλι κάτω. Λοιπόν, δεν ανεβαίνει στο χώρο. Δεν κερδίζει το χώρο του. Δηλαδή θέλει πολλή δουλειά. Ένα center back το οποίο μπορεί ας πούμε να σου βγει, αλλά όχι τώρα. Θα σου βγει μετά από ένα χρόνο. Εμένα αυτή τη στιγμή δεν μου εμπνέει καμία εμπιστοσύνη. Αυτό το παιδί. Καλά να είναι, να δουλέψει και αν βελτιωθεί, θα πω και θα πω, βελτιώθηκε, έχει πάρει κάποια πράγματα, έχει ανεβάσει την απόδοσή του, παίζει πιο ελεύθερα, παίζει με το κεφάλι ψηλά, εκμεταλλεύεται το χώρο, παίζει με πιο άνεση, είναι καλό στην πάσα. Έτσι, εμένα δεν με εμπνέει αυτό το παιδί. Μακάρι να διαψευστώ εγώ.
Λοιπόν, αυτά από μένα. Για χαρά, φίλε. Και θα δούμε θα γίνει. Έλα. Έλα, Γιώργο. Έλα, δε. Πώς είναι η ομάδα μας χθες? Ποια ομάδα σου? ΑΕΚ. Χάλια. Χάλια. Χθες ήταν. Και φαντάζομαι θα έχεις. Μα δεν πήγαινε η μπάλα μπροστά, δεν το είσαι. Ναι, θα έχεις, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει από την αρχή την εκπομπή. Θα έχεις δει πολλά παράπονα δικά μας για τις επιλογές του Χιμένα. Ναι. Δηλαδή η Μπακασέτας πάνω στη γραμμή τώρα είναι δυνατόν. Αϊντάρεβιτς μέσα, που είναι πιο αργός και από Χελώνα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Η γνώμη σου εσένα για αυτόν τον προπονητή ποια είναι? Εγώ άλλο θα πω. Ναι. Γιατί ξαναγύρισε πάλι στο 4-3-3, μπορείς να μου πεις. Δεν βλέπει ότι αυτό δεν ταιριάζει στην ΑΕΚ? Ότι στην ΑΕΚ ταιριάζει το 5-3-2 όταν αμήνεται και όταν μιλήγεται το 3-5-2. Δεν το βλέπει. Αφού όταν το έπαιξε το 3-5-2 και στην Μπριζ και στη Ριέκα η ομάδα ήταν έβγαζε φωτιές. Δεν έτρωγε γκολ. Ναι. Και τώρα τη ξεπατώσανε στα γκολ. Δεν ταιριάζει στην Ελλάδα στην ΑΕΚ το 4-3-3. Δεν γίνεται. Ή 4-5-1. Με πιο ορθολογική διάταξη, ας πούμε. Έγινε, ρε. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Τα λέμε. Εντάξει, για χαρά. Έλα. Είμαι ο επόμενος. Εσύ είσαι ο επόμενος. Τι κάνετε? Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλά. Τελικά, αυτός ο Πάο και να το δίνει το πρωτάθλημα δεν θα το πάρει ποτέ. Τρομερό αυτό. Ποτέ. Δηλαδή, δεν ξέρω. Και ξέρεις ότι έχει να πούμε κάτι. Πάνω, ο Πάοκ έχει υλικό, ρε παιδί μου. Έχει παίκτες. Προπονητή δεν έχει. Δεν ξέρω, τι να πω, ρε παιδί μου. Δεν κάνει αυτό, δεν κάνει. Και από ό,τι άκουσα από ρεπόρτερ, άκουσε Πινελή και Αμπόλικα. Τέλος πάντων. Ολυμπιακό, τι καλό είδες. Ας πω κάτι. Εγώ έναν άνθρωπο σκέφτομαι. Το Λεμονί. Έμπλεξε άσχημα. Έχει την Κυριακή Πανιόνιο. Το επόμενο μάτς μάλλον. Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Μετά παίζει με Πάο Καραϊσκάκη. Μετά παίζει με Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Και δύο μάτς με Μπαρτσελόνα. Έμπλεξε άσχημα ο Τάκης. Και δεν ειρωνεύομαι. Το θέμα εξαισιό είναι ότι... Πας στο διάολο, εντάξει, πίσω θα φας φάσεις. Το θέμα δεν βάζουνε. Μα κοίταξε τώρα, καμινάδα, καμινάδα στην καμινάδα. Σέντρα στη σέντρα. Κούραση, απελπισία, ταλαιπωρία. Σέντρα. Άσε μεγάλη. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν βλέπεις μια ομάδα που δεν είναι δουλεμένη, έτσι. Δεν είναι δουλεμένη. Ούτε να παίξει την παλακά, ούτε τίποτα. Τουλάχιστον δεν κάνουν σούτ έξω την περιοχή, ρε σε Γιώργο. Κάνε ένα σούτ. Ο μόνος που μπορεί να κάνει σούτ στην περιοχή είναι ο Φόε. Ποιος άλλος. Κοιτάξει, κάνει δύο φορές μέχρι τώρα. Ωραία, ο Φορτούνης δεν έπαιξε. Εξεχάθηκε στον πάγκο. Έχω πολλά χρόνια να δω τον Ολυμπιακό παίχτες από το κέντρο να κάνουν σούτ. Σέντρα. Τουλάχιστον έχουμε πάρει δύο επιθετικούς, ούτε ένας δεν μπορεί να βάλει κολ. Ούτε ο ένας. Εξήγησέ μου το αυτό, πες μου. Τι να σου εξήγησε. Ούτε ένας δεν μπορεί να βάλει κολ. Από τον Ολυμπιακό λείπει εμφανώς η ποιότητα. Δεν αρκεί μόνο για αυτά, πάρνησε το φιλότιμο, το πάθο που έριξε με τη Γιουβέντους. Είχε σκάσει το παιδί. Ήταν έτοιμος να τεζάρει εντελώς. Τον παρακαλούσε να βγει, αλλά είχαν τελειώσει οι αλλαγές. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Εδώ. Έλα, ρε. Βελτία. Έλα, για χαρά. Καλέσα. Εδώ. Το Απολωνάκι δεν πάει καλά. Εσύ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το γκολ που βάλω για κουμάκι στο δεύτερο του Λεβαδιακού. Ναι, ήταν. Δηλαδή είναι σπάνιο ένα τέτοιο γκολ. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο. Τι πράγμα είναι αυτό, τι, πού πήγε η μπάλα, πώς το πιάσε. Δηλαδή αν το ξανακάνει 300.000 φορές, δεν ξέρω να πάει εκεί η μπάλα. Δεν γίνεται. Δεν είναι. Μία στο ένα εκατομμύριο, πώς να το πει. Τέλος πάντων, δεν το βλέπω να σώζεται ο Απόλλωνας. Όχι, όχι. Εγώ βλέπω οι δύο υποψήφοι τώρα. Η πρώτη είναι ο Απόλλωνας και η Λάρισα. Ναι, καλά η Λάρισα δεν. Έπεται ο Πλατανιάς για μένα. Ναι, έπεται ο Πλατανιάς. Ναι, πολύ μεγάλη. Και κοντά είναι και η Κέρκυρα. Έτσι. Αλλά οι δύο πρώτοι υποψήφοι είναι ο Απόλλωνας και η Λάρισα.
Ναι, ναι, ναι. Εκτός κι αν, κι αν. Να σε ρωτήσω κάτι, τι ήθελε να πει ο Θοδωρής, γιατί εγώ δεν καταλάβω τίποτα. Να τα ξαναλέω πάλι από την αρχή. Όχι, αλλά εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, τι. Όχι, σαφίστατε. Σαφές ήταν, αλλά τώρα σου βλέπω ότι αρχίζει και ενοχλείται που δεν έχει την παράγκα μαζί. Κακό πράγμα αυτό. Να τα συνεχίσει. Και αυτό είχε ενοχληθεί από ό,τι κατάλαβα που μιλάει τώρα, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία ποιότητα. Αυτό τον έχει ενοχλήσει πολύ. Και το είδε, τι είπε. Σου λέει, κύριε μου, την έφαγα και εγώ να πούμε την ιστορία όλη στην αρχή το καλοκαίρι. Τώρα βλέπω όμως ότι όλα αυτά είναι μπουρδες. Ποια ποιότητα, τι παίχτες. Αυτό το ενοχλεί πολύ. Καπνός παραπετάσματος να κρύψει τα τέλος πάντων. Εγώ λένε όλοι ότι το πρωτάθλημα φέτος θα και έχει ποιότητα μηδέν. Το είπαμε. Αλλά έχει συναρπαστικότητα όμως. Εντάξει, αυτό υπάρχει. Και τσουβαλοδρομίες να δεις συναρπαστικό θα. Τέλος πάντων, αν ταιριάζει να υπομπεί Γιώργο, αν ταιριάζει. Ρίχτω τον Μποσανόβα του. Τον Μποσανόβα θέλεις από τον Βασιλιά, μάλιστα. Είναι ωραίο κομμάτι, δηλαδή. Αν έχει χρόνια να τα ακούσεις, είναι ωραίο. Έγινε, δε. Εντάξει, καλή ευχαριστώ πολύ, για καλά. Έλα. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα και Γεωργίου. Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Βασικά για Ολυμπιακούς ακούμε Παθηναϊκούς ΑΕΚ κάθε μέρα. Τα ίδια και τα ίδια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είναι η δεύτερη φορά που σας παίρνω, σας είχα πάρει πριν αρκετά χρόνια. Είναι η δεύτερη φορά που σας παίρνω τηλέφωνο. Πείτε μου ένα καλό λόγο που ένας γονιός θα στρέψει το παιδί του στο ποδόσφαιρο. Μιλάω για ακαδημίες και αυτά. Ο καλός λόγος να στρέψει το παιδί του στο ποδόσφαιρο, ναι, είναι ένας. Τι? Το ερασιτεχνικό. Επαγγελματική αποκατάσταση δηλαδή. Όχι, όχι. Το ερασιτεχνικό. Να παίζει ερασιτεχνικά μπάλα. Ερασιτεχνικά. Αν ένας γονιός θέλει να το παιδί του να γίνει ας πούμε ποδοσφαιριστής, υπάρχει μέλλον εδώ. Ξεκάθαρα ή όχι. Από ό,τι δείχνουν όχι. Όχι. Είναι πολύ δύσκολο μάλλον. Πάρα πολύ δύσκολο. Έως απίθανο. Έως απίθανο. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Αυτά θα δουν οι μεγαλοπαράγοντες. Πάντως υπάρχει ένα παγκόσμιο σλόγγαν που λέει, ναι, τι κρύβει μέσα η μπάλα και ξέρεις ποια είναι απάντηση. Λεφτά. Λεφτά για τους ξένους. Γενικά η μπάλα, ακριβώς. Ναι, για μένα. Στην εκπομπή σας βασικά την παρακολουθούν πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου, έτσι. Εγώ θα τους κάνω ένα μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν, κύριε Γεωργίου, χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες παιδιά που όχι απλά είναι μέση, έτσι. Μιλάμε, είχα πάει έτσι. Βασικά δεν είναι το στυλ μου να πηγαίνω στα γήπεδα, έτσι, δεν μου αρέσει, απλά το παρακολουθώ. Κάποια στιγμή έτυχε τώρα τελευταία να πάω σε έναν αγώνα, ομάδα τρίτης εθνικής, τέταρτης, για μην σας πω παραπάνω. Παίζανε κάτι παιδάκια, έτσι, 19, 18, 17. Μιλάμε, θα πάθετε εγκεφαλικό αν τα βλέπατε. Και αυτά τα παιδιά, οι ελληνικές ομάδες, αντί να ξοδεύουν τα δισεκατομμύρια και τα εκατομμύρια κάθε χρόνο, μιλάω για όλες τις ομάδες στο εξωτερικό, γιατί αυτά τα λεφτά δεν μένουν Ελλάδα. Έτσι. Ας κοιτάξουν να πάρουν τα δικά μας τα αστέρια. Λίγο. Ας ξυπνήσουν κάποιοι και να μην λέμε εντάξει, ο Ολυμπιακός οκ, η ΑΕΚ οκ, ο Παθανικός οκ, πήραμε τον ξένο, πήραμε αυτόν και όλοι μετά από ένα χρόνο μούφα. Έτσι. Όλοι μούφα βγαίνουν. Λοιπόν. Ας δούνε λίγο τα αστέρια τα δικά μας, τα παιδιά μας και μετά να πούμε για τους ξένους. Λίγο τα δικά μας παιδιά κοιτάξουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γεωργίου. Γεια χαρά φίλε, γεια χαρά. Έλα. Έλα Γιώργο. Έλα ε. Καλησπέρα. Θα σήμουν εσύ. Δεν έπρεπε. Τι έγινε ε. Δεν έπρεπε, έχουμε πάρα πολύ καιρό Γιώργο να μιλήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν τους άρεσε ο Ισβάνης, δεν τους άρεσε ο Γιαννιώτης. Ναι, ναι. Δεν τους άρεσε ο... Το μπακ του αριστερό του ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης. Ναι. Παίρνω σήμερα γιατί εκτός από τη μεγάλη νίκη θέλω να την κλείσει αυτή να την αφαιρώ σε ένα φίλο μου Περιστεριώτη, τον Γιώργο τον Μπουφούνο, που λέει δεν θα βγει σήμερα. Πήρε τηλέφωνο του άνθρωπου, δεν θα βγει σήμερα. Σήμερα θα βγω για να πω κάτι. Άκουγα ότι ο Σπανός στην αρχή τον είχαν φάει πώς πάει η ομάδα έτσι και γιατί έτσι. Και έλεγε κάντε υπομονή ρε παιδιά. Σιγά σιγά γίνεται η αγουρίδα μέλη. Εγώ βλέπω, διαπιστώνω μάλλον, ότι πολύ καλή μεταγραφή ήταν του Βασιλακάκη. Και ακόμα καλύτερη, παρόλο ότι τον άνθρωπο δεν τον γνώριζαμε, είναι αυτός ο προπονητής, ο οποίος, ναι, αν δεις
σε τι ύφος μιλάει. Δηλαδή όλοι λέγανε μα τι απόμακρος και έτσι. Και λες και έπεσε με μια απλή ομάδα. Δηλαδή απλά πράγματα, απλά πράγματα. Εκείνος όμως που έχει βγάλει τα μάτια, Γιώργο, όλου του κόσμου, και εύχομαι να πάει έτσι και όλα αυτά τα κακά που λέγανε και τέτοια, είναι ο Ουάρντα, Γιώργο. Είναι τρομερός παίχτης. Αλλά είναι τρελός. Είναι τρελός. Έχει τρελόχαρτο. Είμαστε κοντά, το Περιστέρι με το... είναι κοντά. Και κάτι ακόμα. Είδες τον γκολ που έβαλε ο Κυβρακίδης εχθές. Ναι. Ήθελα να ξέρω. Ναι, ήθελα να ξέρω. Αυτά τα δύο παιδιά, ο Κυβρακίδης ένας και ένας της ΑΕΚ ο Μπακάκης, δεν έχουν θέση στην εθνική. Δεν έχουν αυτά τα παιδιά θέση στην εθνική. Ο Γιγκή έχει θέση να πούμε τώρα. Δηλαδή εντάξει ρε, το Ρωσίδη έπαιξε, έκανε καλό παίχτη και τα λοιπά. Μα τον το Ρωσίδη λε, ο Μανιάτης! Ο Μανιάτης, πόσοι δεν παίζουν σε ομάδες και τους καλούν εκεί. Και αυτός έχει δυνατότητα ακόμα να παίξει και χάφ, έχει παίξει και χάφ ο Κυβρακίδης. Μιλάμε για, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι και την Κυριακή έχουμε μετά 15 μέρες πάλι. Έχουμε τις εθνικές ομάδες. Έχουμε ντέρμπι πάλι, έχουμε δύσκολο παιχνίδι. Αστέρα Τρίπολη. Στο Περιστέρι. Ναι. Πιστεύω αν το καταφέρει έτσι, με χαμηλά βήματα φέτος ο Ατρόμητος, πιστεύω ότι θα πάει καλά, ενώ δεν έδειξε στην αρχή και πέρσι, εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά. Καλά, πέρυσι ήταν σε ρημπιώδη κατάσταση. Ναι. Πάντως είναι καλή η ομάδα, είναι καλή. Είναι καλή, αλλά ειδικά αυτά τα δύο center back, ειδικά ο Ριζβάνης, μας ήρθε ο Χάση και μας είπε ότι είναι αργός και είναι και μπίξ. Ναι, μόλι, απάντω τον Έγκελς. Τι λέμε τώρα, βέβαια. Τι λέμε, δεν πειράζει. Και υπομονή Ολυμπιακή. Γιατί με συγχωρείς, εκεί που πας ο Ολυμπιακός, στο εξάρι, δώσαμε το σιώπι πίσω. Που εγώ το σιώπι. Δεν το λέω να πούμε μακελελέ, ναι. Αλλά ρε παιδί μου, είναι χρήσιμο σαν εξάρι. Και κάτι τελευταίο που μου έχει κάνει εντύπωση. Βλέπω ότι όλες οι ομάδες οι μεγάλες είναι σε μαύρο χάλι, ιδιαίτερα ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Αυτό το πράγμα, γιατί έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ στην Αθλητική Κυριακή που αφορούσε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, είδα μια συνέντευξη που δίνει ο Αρισίδης ο Καμάρας με τον Αντωνιάδη. Δεν είναι δυνατόν, ρε Αντώνη, να μου λες ότι πρέπει να στερηθεί ο άλλος το τριαντάρι που χαλάει για τον καφέ για να δώσει τον Παναθηναϊκό. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό το πράγμα? Μου θυμίζει που φάγαν τα λεφτά οι κυβερνήσεις και έρχεσαι και ζητάς λεφτά από τον συνταξιούχο για να πληρώσει τα χρέη. Τα φάγαν τα λεφτά, τι κάνουν, τα ρημάξαν εκεί πέρα και φωνάνε στο φύλαθρο το θύμα να σου βάλει εκεί πέρα να φτιάξει ξανά ομάδα. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Εγώ δεν μπορεί να πει ένα Παναθυνακό επειδή βρεθήκατε 2-3 εκεί πέρα αρπαχράκιδες και κάνουν αυτά που κάνουν. Για να τελειώνουμε. Ναι. Θα το συζητήσω μετά. Υπάρχει μια περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, Λακαλούτ Σπεσιάλ. Α, ωραία. Θα τα πούμε μετά τις ειδήσεις. Έγινε, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Yeah. Πάμε γρήγορα ειδήσεις και τα λέμε. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο του Real και πάμε γρήγορα στον επόμενο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, κύριε Γεωργίου. Καλησπέρα. Αντρέα Σάεκ. Έλα, πάμε, Αντρέα. Αυτό που ήθελα να πω είναι για το Χιμένεθ, ότι πολύ καλά τη ξεκίνησε την ομάδα. Είδαμε λίγο όμορφο ποδόσφαιρο, είδαμε λίγο σαν αστρώνει η ομάδα φέτος να έχει έτσι επιλογές. Μια ωραία μπαλίτσα σχετικά, εντάξει, πήρε και τα αποτελέσματα που έπρεπε. Και ξαφνικά βλέπουμε μια ομάδα άλλη που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν και εντός Ελλάδος και εκτός. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Μήπως και εσύ σκέφτομαι, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ναι, συνέχισε. Απλώς θα σου πω το σκεπτικό μου. Μήπως θέλει να φύγει. Ποτέ. Όχι, γιατί αν θέλει να φύγει, ας φύγει τώρα, γιατί τα Χριστούγεννα θα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό με το κιάλι. Όχι τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό θα βλέπουμε με το κιάλι αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Γιατί και πρέπει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, την ομάδα έτσι όπως την αίσθησε, δεν ήταν καλή. Δεν ήταν υπερκαλή και φάνηκε. Και τα παιδιά το παιχνίδι το πήρανε μόνο με την ψυχή τους. Και έτσι σώθηκε και ο Χιμένεθ. Και δεν έγινε και πολύ μεγάλη έτσι κριτική στο πρόσωπό του. Μια που μίλησε για Παναθηναϊκό, άκου θα σου πω. Έχει καταρθεί
από το Γενάρη μήνα ότι υπάρχει ένας Ελληνοαμερικάνος επιχειρηματίας με πάρα πολλά λεφτά που είχε μιλήσει με τον Αλαφούζο για να πάει τον Παναθηναϊκό. Αλλά τότε δεν βρέθηκε άκρη. Εγώ έμαθα χθες ότι αυτός που λέγεται Καλτσίδης, το όνομα γνωστό, και ο οποίος έχει γεννηθεί στην Τυφλίδα και θεωρείται και ο βασιλιάς του Τσιμέντου, έχει έρθει σε επαφή με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μάλιστα. Και από ό,τι έμαθα, βάζει 200 εκατομμύρια ευρώ. Να ξαναπώ το νούμερο. 200 εκατομμύρια ευρώ, όχι μόνο για την ΠΑΕ, αλλά και για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Και να πάρει στο ποδόσφαιρο το 60% ο Καλτσίδης και το 40% ο Γιαννακόπουλος. Και στο μπάσκετ το 60% ο Γιαννακόπουλος και το 40% ο Καλτσίδης. Αυτό έμαθα χθες. Θέλω να μιλήσω, και το λέω στα ίσα και ευθέως, με το Θανάση τον Γιαννακόπουλο, που έχω άλλες παρτίδες μαζί του, που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, να δω αν αυτό το πράγμα ευσταθεί. Μακάρι, εγώ το εύχομαι και για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι μια πολύ ιστορική ομάδα και, δεν είναι, και επειδή εμείς μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί περάσαμε από ένα τέτοιο λούκι, με τέτοιους διάφορους έτσι, προέδρους τύπου τροχανάδες, ψωμιάδιδες, τα έχουμε περάσει αυτά. Με κυδογκούλια. Πονέσαμε δύο χρόνια που φύγαμε από την κατηγορία και πήγαμε εκεί και, όπως είπε ο φίλος Ολυμπιακός, που παίζαμε με τη Ραφίνα. Αυτό είναι πόνος. Εντάξει, και εγώ προσωπικά δεν θέλω να το περάσει και άλλη ομάδα αυτό που έχει αυτή την ιστορία, έτσι. Γιατί δεν είναι μια ομάδα που τυχαία και ο Παναθηναϊκός. Έχει μεγάλη ιστορία. Και έχει και πολύ κόσμο. Δεν είναι με 300 φιλάθλους, ομάδα με 300 φιλάθλους, να πεις και τι έγινε. Έλα μωρέ και τι έγινε. Οπότε καλό θα είναι αυτό και εντάξει, αυξάνει και τον ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα. Έγινε, δε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Ευχαριστώ, καλό. Έλα. Ναι. Έλα, φίλε μου. Ναι, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σταμάτησα από βουλιαγμένη είμαι. Έλα στο μαζί. Αραιά μιλάμε. Πολύ αραιά. Τώρα ο λόγος που πήρα ένα γενικότερο σχόλιο, καταρχήν για τον ΠΑΟΚ, έτσι που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Παναϊκό Σιβαλάκο, τα έχω ξεπεράσει, δεν έχω κολλήματα και τέτοια. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έχει παίχτες, όντως. Γιατί μ' αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο, δηλαδή βλέπω, έχω δει αρκετά παιχνίδια. Δυστυχώς όμως φοβάμαι ότι αυτός ο προπονητής που έχει ο ΠΑΟΚ είναι άλλη νοοτροπία, τον είδαμε και στην Ξάνθη. Έτσι, τι ποδόσφαιρο είχε εμφανίσει και την μπάλα έπαιζε η Ξάνθη. Αποτελέσματα έπαιρνε η Ξάνθη πέρυσι. Αλλά ναι. Έπαιζε μπάλα ελκυστική. Όχι. Φοβάμαι λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει άλλο ένα λάθος στην επιλογή προπονητή. Και δεν το λέω από αυτούς, δεν είμαι από αυτούς δηλαδή που λέμε χάσαμε ένα παιχνίδι να διώξουμε τον προπονητή. Όχι, σήμερα ειλικρινά και είμαι της αρχής να κάθεται ο προπονητής να δείχνει το έργο του. Αλλά ο συγκεκριμένος προπονητής δεν έχει δείξει ποτέ ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο όσα χρόνια είναι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό, Γιώργο. Έτσι. Το έχω ξαναπεί πριν από λίγο καιρό, θα το ξαναπώ και τώρα. Ένα από του λόγου που ήθελε ο Τσέσου στον ΠΑΟΚ ήταν, θυμάσαι ή διαβάσει. Είχες ακούσει που του είχαν βάλει φωτιά στο αυτοκίνητο, το είχαν κάψει. Όχι, Γιώργο μου, δεν το θυμάμαι. Από τον ΠΑΟΚ. Για να μην σου λέω ψέματα, δεν θυμάμαι. Από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Με τον ερχομό της στον ΠΑΟΚ, η υπόθεση πήγε στο αρχείο. Μάλιστα. Έτσι λέμε πάνω εκεί. Εντάξει, εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα, πολύ γρήγορα. Ο Παναθηναϊκός, μακάρι να ξεπεράσει τα προβλήματά του, μακάρι αυτό που λες εσύ να είναι. Να έχει μια. Θα το μάθω εγώ αύριο αυτό. Ναι, εντάξει. Και επίσης, Γιώργο, φοβάμαι όμως ότι αν δεν γίνει τίποτα από όλα αυτά, όλες παρόλες τις πιλότιμες προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι παλέμαχοι και όλα αυτά, φοβάμαι ότι θα έχει τη μοίρα της ΑΕΚ με ποια έννοια. Ότι και στην ΑΕΚ, αν θυμάσαι, όταν σταμάτησε η χρηματοδότηση από παπά, από πώς το λέγαμε τον Ανωτιά και τον ένα και το άλλο, η ΑΕΚ θυμάσαι κάθε μέρα και έφθινε μέχρι που στο τέλος έσκασε. Τρίτον. Τώρα ήθελα να βασικά και γι' αυτό ήθελα να πάω τηλέφωνο. Είχα ακούσει κάποια στιγμή την εκπομπή σου λίγο πριν από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τη Sporting. Ναι. Εδώ. Είναι ένας ακροάτης, γιατί σου λέω ειλικρινά, δεν σε ακούγεται κάθε μέρα. Μία στο τόσο. Ο οποίος, ένας Ολυμπιακός έτσι πολύ κολλημένος, ο οποίος παίρνει τηλέφωνο και μιλάει για την ΕΠΟ, τα ξέρει όλα και η ΕΠΟ την έχει ο Ολυμπιακός, την έχει ο Μαρινάκης. Ο Γιώργος. Ωραία. Μου έχει μείνει στα αυτιά μου μια λέξη, η οποία σου μιλάω ειλικρινά, δεν άντεχα να μην τίποτα άσκαγα. Γιώργο Ποιότητα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό που σου λέγε. Ναι, ναι, ναι. Γιώργο Ποιότητα. Γιώργο Ποιότητα. Σου μιλάω ειλικρινά, έτσι. Από τότε μέχρι τώρα έχω δει τον Παναθηναϊκό 5 παιχνίδια. Έτσι.
Πού την βλέπει αυτή την ποιότητα αυτός ο άνθρωπος, παιδί μου, και πόσο, πόσο μπορεί να σε τυφλώνει. Έτσι τη φανταζόταν, έτσι τη φανταζόταν. Δεν την έβλεπε. Φανταζόταν ότι αυτοί οι παίκτες θα έχουν ποιότητα. Αυτό. Εντάξει, αλλά ο άνθρωπος δηλαδή, έτσι πώς τον άκουγα. Λέω για ποιο μιλάει, γιατί, για την Μπαρσελόνα μιλάει, για ποιο μιλάει. Τέλος πάντων, Γιώργο, με αυτά ήθελα να σου πω. Για χαρά, φίλε μου. Για χαρά. Για χαρά. Να σε καλά, γεια. Έλα, φίλε. Ναι, γεια σας. Γεια. Έλα, Γιώργο. Τι έγινε. Ο Τόμας από το Μόναχο, ρε. Πού είσαι, ρε. Πού είμαι, εξαφανίστηκα, ε. Καλώς τον Τόμας. Μου λες, δεν έρχεσαι εδώ να πεις καμιά μπύρα από εκεί τη γιορτή της μπύρας τώρα και αφήσουμε τις παλακίες και τα ποδόσφαιρα να δεν πούμε. Πίνω, δεν πίνω εγώ ή το πτωμάδι, τίποτα. Ναι, εντάξει, πλάκα σου κάνω, ναι. Ας βαρευτούμε λίγο, λοιπόν. Ας ακούω, ρε, μπορώ να ακούω και τους ακουρατές. Ξέρεις τι νομίζω, ότι ο Έλληνας ο παδός, έτσι, είναι σαν τη γάτα, ρε φίλε. Όπως και να το ρίξει, θα παίξει με τα τέσσερα, ναι. Αιτία, λοιπόν. Ακούω τώρα κάποιος παράδειγμα δυσαρεστημένος Ολυμπιακός, τέλος πάντων, για τη διαιτησία. Ήμαρ τον κύριε που λες και εσύ. Ρε φίλε, εγώ θυμάμαι, και όχι μόνο σε σένα που σ' ακούω συνέχεια να είμαι, και σε άσα, όταν γινόταν αυτά που γινόταν με τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια, πέραν Ολυμπιακή, ανωτερότητα. Έλα ρε μάγκες να πούμε φτιάξτε πρώτα ομάδα και σιγά τώρα να πούμε το πέναλτι που έδωσε δεν έδωσε η διαιτησία βάλτε πέντε γκόλες ή παίξε μπάλα και τα λοιπά. Τώρα τι έγινε ρε μάγκα να μου. Ε. Τι έχει αλλάξει τώρα δηλαδή για ένα πέναλτι με τον Ατρόμητο και να ξέρω εγώ εντάξει ωραία. Αλλά και να σου πω και κάτι. Αν εγώ εμπεδώσω ότι ό,τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, θα το δεχτώ ρε φίλε. Και ξέρω θα πω εντάξει. Αν όμως είμαι προκατηλημένος και δεν πάει να είμαι κόκκινος, πράσινος, κίτρινος, μπλε, θα είμαι προκατηλημένος. Δεν νομίζεις ρε Γιώργα ρε. Ε. Δεν νομίζεις ότι έτσι είναι τα πράγματα. Ε. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, προχθές λοιπόν να σου πω ένα πρόβλημα για να γελάσεις και να κλείσω να μην πάρουν κι άλλοι. Έγινε χρήση το βίντεο σε ένα αγώνα Χέρτα Βερολίνο με την Μπάγερ. Δεν ξέρω αν το είδες. Όχι, δεν το είδα. Λοιπόν, έχει δώσει ο διαιτητής λοιπόν πέναλτι υπέρ της Χέρτα. Γίνεται χρήση του βίντεο, λέει, γιατί τώρα στη Γερμανία έχουν το βίντεο, ξέρω εγώ. Πηγαίνει ο διαιτητής, παίρνει την απόφαση του πίσω και στο ημίχρονο λοιπόν στη διακοπή ο Γερμανός του σπίκερ στη γερμανική τηλεόραση το ξαναβάζει και λένε ήταν πέναλτι. Τι να λέμε τώρα ρε παιδιά, ούτε το βίντεο μπορεί να τους βοηθήσει. Το καταλαβαίνεις. Και όταν πρόκειται για μπάκερ δεν καταλαβαίνεις. Λέμε τώρα τρελά πράγματα δηλαδή. Αλλά εγώ μ' αρέσει αυτό το πρωτάθλημα. Αν και είμαι Παναθηναϊκός. Τώρα κάποιος είπε λέει θα βλέπουμε λέει τον Παναθηναϊκό λέει τι είπε με το κιάλι. Τι λέτε ρε παιδιά. Εδώ χθες βγήκε ο Άρης ο Γάτας στην αθλητική εκπομπή και είπε ότι ο Παναθηναϊκός σε τους επόμενους 2-3 μήνες θα παίζει με τα τσικό. Και τι πρέπει όλα τα μεγάλα συμβόλαια να μην τα πουλεί, δηλαδή δεν βλέπουμε μπροστά μας τι γίνεται. Δεν βλέπουμε και λέμε αερολογίες ό,τι να είχαμε να λέγαμε. Γεια σου Τόμας, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά ρε φίλε. Για χαρά φίλε, για χαρά. Υπεραστικά σου κιόλας, έτσι. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, γεια. Έλα φίλε μου. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ θα δώσω μια συμβουλή, όχι συμβουλή, απλώς θα πω κάτι για τον Παναθηναϊκό. Φίλοι Παναθηναϊκοί, μη δίνετε ούτε 10 λεπτά για τον Παναθηναϊκό ανώνυμη εταιρεία. Να αγαπάμε όπως αγαπούσαμε τον Παναθηναϊκό αθλητικό όμιλο. Αυτά τα λεφτά πάνε στην αλλού, σε εταιρείες. Και δεύτερο κάτι θέλω να πω πάλι για τον Βασίλη τον Κωνσταντίνο. Βασίλη, είπες για να οι φίλοι του Παναθηναϊκού να ενεργοποιηθούν και να βάζουν ό,τι έχει ο καθένας. Βασιλάκη Κωνσταντίνου, θα σε ρωτήσω κάτι και αν θες απαντάς που δεν θα απαντήσεις. Όταν παίρνατε τους αυτούς, τους ανίδεους ποδοσφαιριστές περισσότεροι, δεν γνωρίζατε ότι δεν άξιζαν να παίξουν μπάλα. Βασιλάκη, αυτά τα χρέη προς τα δημιουργήσε Βασιλάκη Κωνσταντίνου, που σ' αγαπούσαμε όταν έπαιζε τερματοφύλακας, τα δημιούργησαν οι προέδροι και εσύ είσαι υπεύθυνος Βασιλάκη Κωνσταντίνου, να τα πληρώσετε εσείς πρώτα και μετά εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας.
και όχι μόνο ο Βασιλάκης του Καθρέν, και οι άλλοι παλέμαχοι του Παναθηναϊκού. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Έλα, φίλε. Ακούς. Ω, καλώς τον. Γιωργάκη, είμαι εδώ στην 11 απ' έξω, στην Πουτίκα, δίπλα από την Πουτίκα της Πανάθας. Ήρθα να κλείσω, να μπω στη λίστα αναμονής, για να πάρω το διαρκείας μου με πρόεδρο του Καλτσίδη. Λοιπόν, έτσι και γίνει αυτό που λες, το οποίο αυτό είναι ιστορία περσινή. Ναι, αλλά δεν τα είχε βρει με τον Αλαφούζο. Δεν τα είχε βρει με τον Αλαφούζο, τον Αλαφούζο είναι ο Αλτζατζίρ και Αλφα Αλαφούς. Είναι δύο, κατάλαβες. Τι να κάνουμε τώρα, έχουμε μπλέξει με ψυχιατρία. Λοιπόν, εάν μπορέσει και καλιάσει, γιατί κοίταξε να δεις Δημητράκη για να κόπουλε. Άκουσε αγοράκι μου, άκουσε γλυκό μου παιδί. Για φαντάσου να παίζεις με τον Προμηθέα μπάσκετ ή με τον Ολυμπιακό και η Πανάθα να είναι στην τρίτη εθνική. Δεν γίνεται αγοράκι μου. Λοιπόν, πρέσε το Καλτσίδη, το πως το λένε, το Παπαγρηγορίου, τις αερογραμμές. Λοιπόν, κανόνισε την πορεία σου εκεί, να ξεκινήσει η ομάδα να πάμε να δούμε. Γυρνάμε Ολυμπιακό στάδιο. Λοιπόν, εδώ το κλουβί το βλέπω, ωραία, γεννήθηκα, μεγάλωσα, εδώ θα πεθάνω. Αλλά το θέμα είναι, το θέμα είναι ο κόσμος να γυρίσει, γιατί ενάντια σε αυτό, σε ένα Παναθηναϊκό που είχε πάρει προχθές και μου την είπε, ότι βγαίνω και λέω και κάνω, και έπιασε και στο στόμα του το Μανώλη το Σαριδάκι, έκανε αυτή τη μεγάλη ιεροσκυλία. Λοιπόν, φιλαράκι, Παναθηναϊκέ, έτσι θα γίνει. Εάν αναλάβει αυτό το θηρίο, γιατί ο Καλτσίδης είναι, μιλάμε για το θηρίο. Είναι μεγάλο όνομα. Είναι, πώς λέμε, πρώτος ατάκερ ο Αγγελικούσης. Αυτός είναι σαν τσιμέντα. Ετοιμαστείτε να σα τσιμεντώσω. Ένα προς ένα. Αλκατήρα, Φοδωράκι, Τρίτανη. Θα έρθω κατηδίαν, τετατέτ, να πάρω, να σας πάρω μέτρα. Να σας τσιμεντώσω όλους. Θα έχω τσιμέντο κάτω. Αποσιάστε τον τελάχι. Γιώργο, έλα. Θέλω να δώσω τους θερμούς μου χαιρετισμούς σε μια μεγάλη πανάθα στο φίλο μου τον Αλέκο από το Θησίο, την Αλεκάρα μου. Λοιπόν, που είναι συνέχεια πάει στην πανάθα του, πέρα δόθε πάνω κάτω. Και σε όλες τις χιλιάδες και τα εκατομμύρια που ακούνε τα φιλαράκια μου, δεν μπορώ όλους έναν προς ένα. Μια εκπομπή θα την αφιερώσω για πάρτι σας, ολονώνε. Θα προσπαθήσω να πω όσα μπορώ περισσότερο. Γιωργάκη, σε θέση μάχης. Ψυχραιμία για μας τους Παναθηναϊκούς. Θα γυρίσει ο τροχός. Ήδη γυρίζει. Για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι, γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Για χαρά. Πώς τον άκουσες τον Μπιλμπά, εντάξει. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Και ειδικά, Γιώργο, αν έρθει αυτό που λες, αν επιβεβαιωθείς, εγώ πιστεύω ότι θα σβηστούμε από το χάρτη. Εγώ είμαι Ολυμπιακός καταρχήν, έτσι. Ναι. Πολύ στεναχωρημένος, πικραμένος. Δυστυχώς, δηλαδή αν επιβεβαιωθεί αυτό που λες, εγώ πιστεύω θα σβηστούμε από το χάρτη. Ο Ολυμπιακός ειδικά έχει σβηστεί, δεν το συζητάω. Είναι μεγάλη δύναμη αυτός, αν έρθει στον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, μέσα στο Forbes, το γνωστό περιοδικό, αναφέρεται ναι. Στους πλουσιότερους Έλληνες. Τελειώσαμε. Όλοι, όχι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, καλά ο ΠΑΟΚ δεν συζητάμε. Τελείως. Καλύτερα να αλλάξουμε χώρα για μένα προσωπικά. Το πρωτάθλημα. Να αλλάξουμε πρωτάθλημα. Και ξέρεις κάτι άλλο. Ναι. Ήταν τυχαίο που πήγε ο Θαμάσης στο γήπεδο προχθές. Ναι, τι. Ήταν τυχαίο που πήγε ο Θαμάσης για να κόμπουλε στο γήπεδο. Είχε πάει ναι, πολύ καιρό. Ναι, δεν το ξέρω. Πήγε, γιατί ξέρω κάποιες άλλες λεπτομέρειες, πήγε και πήρε τον οδηγό του παραμάσκαλα για να τον πάει. Ναι. Συνέχισε. Τέλος πάντων, Γιώργο, Ολυμπιακός, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Κατάφερε ο Μαρινάκης δυστυχώς, και το είχα ξαναπεί πριν λίγες μέρες και βγήκανε πολλοί Ολυμπιακοί και με κράξανε. Μπράβο στο Θόδωρα που είναι πολύ αντικειμενικός. Και μπράβο, ξέρεις σε ποιον, στον προηγούμενο από τον Bill by Tax. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που ήταν Παναθηναϊκός. Και είπε για τον Κωνσταντίν. Δεκάρα τσακιστή να μην. Δηλαδή, αν πες ότι δεν γίνει αυτό που λες. Δεκάρα τσακιστή, οι Παναθηναϊκοί να μην δώσουν. Όπως και εγώ, αν ήμουν Ολυμπιακός και ζήταγε Ολυμπιακός να στερηθώ τον καφέ μου, να πάνε να χεστεί και Ολυμπιακός και όλοι. Αυτοί που τους στοχεύσανε, αυτοί να βγάλουν, να κόψουν το λαιμό τους, Γιώργο, να βρουν χρήματα.
να κόψουν το λαιμό τους να βρουν χρήματα. Οι Παναθηναϊκοί να μην δώσουν δεκάρα, όπως και εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός, δεκάρα τσακιστή. Δεκάρα τσακιστή δεν δίνω. Έγινε, δε, ευχαριστώ πολύ. Και να ξέρεις Γιώργο ότι ο Μαρινάκης τον έχει μικρύνει πολύ τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ τον έχει μικρύνει. Δεν ξέρω πού το πάει. Δεν ξέρω πού το πάει. Λοιπόν, αυτά. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Πάμε γρήγορα στην νικήτρια του διαγωνισμού που κερδίζει το λάπτοπ. Ένα λάπτοπ πολυτελείας. Είναι η Ευαγγελία Ευσταθίου. Ευαγγελία. Ναι, γεια σας κύριε Γεωργίου. Τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά εσείς. Δικό σας το λάπτοπ, άμα απαντήσει μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Για να ακούσω. Τι μέρα πέφτει η καθαρή Δευτέρα, Δευτέρα ή Πέμπτη? Δευτέρα νομίζω. Συνεννοήσου έτσι. Δεν ξέρω. Γελάμε όλοι με το στούντιο. Γελάμε. Αν είναι δίσεκτο, μήπως φάει τετάρτη. Γελάμε όλοι με το στούντιο. Λοιπόν, συνεννοήσου έξω με τα κορίτσια για το λάπτοπ. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια σου. Έλα, φίλε. Ναι. Γεια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Μίμης από το Μόναχο είμαι, πώς είσαι? Γεια σου, Μίμη. Αυτό το Μόναχο να πούμε. Αυτές τις ερωτήσεις. Να σου κάνω και σαν μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση και εσένα. Η Κυριακή του. Το Πάσχα τι μέρα πέφτει, Κυριακή ή Πέμπτη? Πρέπει να είναι Κυριακή, νομίζω. Όχι, ρε μου, δεν γίνεται αυτό. Βέβαια, αδελφέ μου, έχει ακούσει ποτέ να πούμε Κυριακή του Πάσχα, τη λέμε. Έχει ακούσει ποτέ να μην Κυριακή. Οι ερωτήσεις που βάζεις μου θυμίζουν ένα παλιό παιχνίδι στον Αντένα που έλεγε το φρονίμον τα παιδιά πρέπει να σουν. Ναι. Και έβγαινε όλος και έλεγε πάμε για καφέ. Πάμε στο μπάνιο και τα λοιπά. Και είχα βγει εγώ στο μπάνιο, πληρώνανε το τηλέφωνο αυτοί όλοι. Έμενε άλλο ένα τέταρτο στο τηλέφωνο. Ναι. Και τα πένανε. Ναι, και έριχα πει εγώ τότε να πούμε. Πώς άλλαξε η ζωή έτσι? Κάποτε πληρώναμε να πούμε τον ημό και τώρα πληρώνουμε την αναμονή. Την αναμονή, βέβαια, αυτό έχεις πει. Λοιπόν, Γιώργο, χθες η ΑΕΚ τα θαλάσσωσε. Μα στεναχώρησε με αυτά που είδαμε και από τον Μανώλη και από τους παίχτες και από όλα. Απλά ρε παιδί μου, αυτό που ένας δεν μπορώ να καταλάβω. Ένας αεξής μου γράφει εδώ ότι λέει, εγώ το τρομερό είναι ότι ξέραμε ότι έκανε γκέλα ο ΠΑΟΚ και έκανε μεγαλύτερη γκέλα ο Ολυμπιακός. Δεν επιτρέπεται να μην παίρνουμε αυτό το παιχνίδι. Ναι, ίσα αυτό πιστεύω τους φόρτωσε και περισσότερο. Αλλά αυτό το πράγμα, δηλαδή να τα ξεφτελήσουμε όλα σήμερα. Δηλαδή, Γιώργο, στην Ελλάδα για να μην σε κράξουν πρέπει να κάνεις 30 νίκες, να πας τελικό γύρω παλί, που αν το χάσεις θα σε κράξουν. Την άλλη μέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να φαγωθούμε πάλι μεταξύ μας. Δηλαδή, μια χρονιά που ξεκίνησε λίγο καλά, έτσι. Πάλι να πέσουμε, να τα διαλύσουμε όλα. Εντάξει, έκανα μια ήττα. Οκ, ας πούμε. Δεν θυμάσαι μια διαφήμιση. Δεν θυμάσαι μια διαφήμιση που ήταν ένα στην εξέδρα και έλεγε να πούμε παιχταρά μου, βασιλιά μου, τι παιχταρά εσύ. Και την άλλη φάση έλεγε να πούμε ρε μαλάκα, άσχετε πάλι το. Χάσει την μπάλα, ναι. Τέλος πάντων. Αυτά είχα να σου πω και μια τελευταία ερώτηση, Γιώργο. Εχθές λέει κέρδισε ένα στο Τζόκερ 800.000. Λοιπόν. Έγινε η κλήρωση μετά που κλείδωσε το μάτς του Άσου του Αστέρα στο 4.5. Ρε τι γίνεται. Γιώργο μου, να είσαι καλά. Για καλά, φίλε, για καλά. Έλα. Ναι. Έλα, Γιώργο. Πού είσαι, ρε Πανάθα, που λέει και ο Μπιλ. Τι να γίνει εδώ, αναμένουμε εξελίξεις. Τι είναι η πηγή που έχεις, είναι κύριε, τι λες. Τώρα μην το ονομάσω. Δεν σ' άκουσα καλά γι' αυτό. Μην το ονομάσω. Θεωρώ ότι είναι πολύ έγκυρη. Πότε θα ξέρουμε νεότερα, Γιώργο? Αύριο πάω τον κυρία τηλέφωνο. Το Γιαννακόπουλο. Ναι, μόνο αυτό μπορεί να μου πει. Γιώργο, εδώ και 35 χρόνια, 36, έχω βαρεθεί να έχω πρόεδρο στον Παναναϊκό μεγάλο και να είναι μπροστινή. Και από πίσω να έχουν πισινού Ολυμπιακού. Απαράδεκτη, Γιώργο. Απαράδεκτη. Δηλαδή, τι θέλουν τον κόσμο τώρα, δεν κατάλαβα. Να συνδράμει, πώς να συνδράμει. Με τον Άγιαξ είχα 100.000 κόσμο και μου φέρνει το μαλέκο ο άλλο. Μετά του έλεγε ο Μαρκαριάν κάποια χρόνια πιο μετά, χωρίς πρωτάθλημα, του έλεγε ξέρεις κάτι, θέλω μια μεταγραφή. Γιατί του φέρνει Αλαντάλωνα. Μου του φέρνει το Φόλια από την Πορτογαλία και το Σαΐνιο. Περνάνε τα χρόνια, έρχονται οι λεφτάδες, οι πολυμετοχικοί. Αύγουστο μήνα 60.000 κόσμος. Τρεις φορές γέμισαν το γήπεδο. Χάναμε από τον Ολυμπιακό. Και πήγαινε ο πατέρας και έκανε δωρεές στην αστυνομία να με έπαιρνε για την ομάδα Δίας 20 μηχανάκια. Το θυμάμαι. Έπαιρνε στο Χριστοδουλόπουλο 40.000 ευρώ το Focus. Πατέρα να πάει να πληρώσει, ρε. Το Παναναϊκό τα χρέη τώρα. Αλκαπόνια να μου, θέλετε να σας πληρώσουμε και γήπεδο. Άμα δεν κάνετε γήπεδο, δεν κάνετε ομάδα, δεν ερχόμαστε, ρε. Δεν έχει φράγκο. Μία. Ποτέ μισώστε και βάλτε, ρε. Τώρα Γιώργο, σου να πάρω τον Καλτσίδη, πιστεύω λόγω μόνο για να κόπλωσα από πίσω, όπως είπες. Θέλω να πιστεύω να έχουμε καλή έκβαση μόνο. Θα δούμε. Έλα, ευχαριστώ. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα.
Γεια σου, φίλε Γιώργο. Καλώς τον ναι. Μπάμπης Ολυμπιακός. Γεια σου, Μπάμπικο. Σχετικά με τον Γκαλτσίδη που άκουσα, κοίταξε να δεις τι γίνεται, φίλε. Επειδή και εμείς οι Ολυμπιακοί είδαμε, όταν ήρθε ο Μαρινάκης, χοροπηδάγανε κάποιοι. Το θυμάσαι που εγώ έλεγα, εμένα δεν με νοιάζει αρκεί να είναι Ολυμπιακός. Εγώ προτιμάω να βλέπω την ομάδα να παίζει μπάλα και ας χάνει. Αλλά να παίζει μπάλα με την ψυχή του. Και αυτό που είπε κάποιος φίλος, να βάλει μέσα Ελληνόπουλα, βάλε Ελληνόπουλα και όπου φτάνουμε, ρε φίλε. Και όποιον μπορούμε να κερδίσουμε. Τον προτιμάω τον Ολυμπιακό έτσι, παρά να μου αγοράζει παλτά συνέχεια, τα οποία βλέπεις κιόλας άδικα τα πληρώνουνε. Οι περισσότεροι φωνάζανε και λέγανε ήρθε ο παιχταράς ο τάδε, ήρθε ο παιχταράς ο άλλος, ο Βίτα, ο Γάμα. Μετά από λίγο αποδεικνύονται ότι αυτοί έρχονται για ξεκούραση στην Ελλάδα, ή κάνω λάθος. Και τα τελευταία ένσημα, επικουρικό. Α, μπράβο ρε Γιώργα ρε. Οπότε μην περιμένετε παιδιά για τους Παναθηναϊκούς από κανέναν πρόεδρο. Αν δεν είναι η ψυχή του Παναθηναϊκός να τον αγαπάει, μην περιμένετε τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στα ίδια χάλια θα είναι και ο Ολυμπιακός, στα ίδια χάλια και η ΑΕΚ, στα ίδια χάλια όλοι. Αυτοί παίρνουν τις ομάδες μόνο για δουλίτσες, φίλε Γιώργο. Δεν παίρνουν ομάδες επειδή τις αγαπάνε. Κατάλαβες, επειδή έχω λεφτά, ας πούμε, αγαπάω και την ομάδα, θα κάνω. Θα βγάζω τα λεφτά μου, έτσι, να μην χάνω λεφτά. Αυτοί κάνουν μόνο για να βγάλουν λεφτά, τίποτα άλλο. Εγώ δεν είδα τα τελευταία χρόνια κανέναν πρόεδρο, φίλε, ο οποίος να βάλει από. Να αγαπάει την ομάδα του, ρε παιδί μου, να την αγαπάει σαν Παναθηναϊκό, σαν ΑΕΚτζής, σαν Ολυμπιακός. Οι περισσότεροι είναι για δουλειές. Πιάσε και από τον Κόκαλη και όποιον θέλεις. Αυτοί που αγαπούσανε πραγματικά την ομάδα είναι αυτοί οι οποίοι χάσανε και λεφτά. Ο Μπάρλος. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε και σε ένα τελευταίο. Για όλους τους Έλληνες, έτσι. Παιδιά, αλλάχτε λάμπες, γιατί όταν θα χάσουμε τα σπίτια μας, μη μας κάνει καμιά μήνυση οι Γερμανοί. Αλλάχτε τις λάμπες στα σπίτια, μην είναι καμένες. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Γεια σου, δε Μπαμπή. Γεια χαρά, γεια χαρά. Η ομάδα να παίζει η Ευρώπη τέτοια κύπελα με αυτό το ρόστερ. Δεν γίνεται. Αριστερά δεν υπάρχει ούτε ένα παίκτη, ρε Γιώργο. Δηλαδή, ούτε ο Λόπες κάνει για αυτό. Ούτε Βίνι. Δεν υπάρχει αριστερή. Στην αριστερή που θα έλεγα δεν υπάρχει κανένα παίκτη ούτε μπακ ούτε εξτρέμ. Και ο Μπακάκη που έβαλε αυτό το μπακ είναι. Καλά, είναι για γέλια. Για γέλια κι αυτό. Κατά τα άλλα, να πω ότι χαίρομαι που η Χούντα έπεσε και στο πάρει ο Πάοκ. Βρε ο Πάοκ δεν μπορεί να κερδίσει τον Κούγια, δεν πλάκα κάνουμε. Θα τον κερδίσει, πιστεύω. Θα φτάσει στο σημείο να τον κερδίζει κάποια στιγμή. Έγινε, ρε. Έλα, σε φιλό, γεια χαρά. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Λοιπόν, όντως η Χούντα έπεσε, αλλά. Γιατί έπεσε. Δεν μου λες, η διαιτησία στις πρώτες 6 αγωνιστικές. Πώς τη βαθμολογείς. Γενικά, σε όλους τους αγώνες. Όπως κάθε χρόνο. Α, όπως κάθε χρόνο, δηλαδή χάλια. Δεν μου λες κάτι, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, κάτσε, θα καταλήξω κάπου όμως. Κατέληξε, κατέληξε, όχι με ερωτήσεις, μες στο θέμα. Το θέμα είναι ότι είπες ότι είναι το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα των τελευταίων 20 ετών. Μάλιστα. Σύμφωνο. Επιτιδευμένα το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα και όχι αυθορμήτως όμως. Εγώ είπα ότι είμαι το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα από την άποψη ότι όλοι βράζουν στο ίδιο καζάνι με τη φασολάδα. Διότι πεθαίνανε όλοι μαζί, πεθαίνανε όλοι μαζί, χρόνο με το χρόνο, και κάποια στιγμή συνεννοηθήκαν οι άνθρωποι για λόγους επιβίωσης και αυτοσυντήρησης, όλοι οι παράγοντες, γιατί πρέπει να βγάλουν το ψωμί του από κάποιο σημείο και μετά δεν πρέπει να τελειώσει τόσο απότομα. Συνοηθήκαμε συμφωνώ και τον αναβούλω. Ωραία. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν συναρπαστικό αυθόρμητα όπως θα έπρεπε. Είναι προγραμματισμένα συναρπαστικό. Με η εικόνα που δείχνει μιλάω. Η εικόνα του αυτή είναι. Ναι, συμφωνούμε, διότι αλλιώς ψώφαγαν όλοι μαζί. Τώρα θα ψοφήσει και ο ένας, όπως είπες προηγουμένως. Μάλιστα κύριε. Να σου κάνω μια ερώτηση.
Αυτό το χθεσινό πέναλτι που έγινε πέμπτο Ολυμπιακού. Ήτανε πέναλτι αυτό. Μιλε μαλακίες, ήταν πέναλτι. Άλλες χρονιές δεν αν το δίνει ο διαιτητής. Βεβαίως. Χθες τι έκανε. Πέσετε. Διότι το πρωτάθλημα είναι επιτηδευμένα συναρπαστικό. Γιατί πρέπει να επιβιώσουν. Γιατί γέμισε το γήπεδο του Παναθηναϊκού χθες. Άρχισαν και τσιμπάνε τα ψάρια σιγά σιγά. Το πλώμα του συναρπαστικού. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Γεια καλά. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Απαντώ πρώτα στον Αλταζίρα. Α. Ο οποίος είπε ότι έκανα 3 χρόνια, όχι εγώ κι άλλοι. Όταν όλα τα άσκεζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, για ποιο λόγο να παίρνω, κύριε, που δεν σταματάει η γλώσσα σου καθόλου, να πάρω τι εγώ, να βλέπω τα μαϊμού πέναλτι του μαϊμού. Τώρα που είδα αυτό που είπες, το συναρπαστικό, και μου κλέψες και τη φάση του Σεμπά που είναι ήταν το σύμπλεγμα του Λαοκόντα. Εσύ επειδή είσαι μορφωμένος, ξέρεις ποιο ήταν αυτό το σύμπλεγμα. Νέου. Συνέχισε. Και πού είναι αυτό το άγαλμα στην Ευρώπη. Αυτό το πέναλτι πράγματι θα δινόταν άλλες χρονιές. Τώρα λοιπόν το μόνο που άλλαξε φέτος, ενώ τα άλλα είναι ίδια, χάνει και η ΑΕΚ από τον Αστέρα, κερδίζει, έπαψε η παντοκρατορία του Ολυμπιακού από πλευράς πέναλτι, εννοούμε, τίποτα άλλο. Και τώρα έχει ενδιαφέρον. Και κάτι άλλο, και κάτι άλλο. Για πες το. Και κάτι άλλο. Πες το. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Πες το. Έπαψαν οι φύλλα προσκύμενες ομάδες να τους στηρίζουν. Σωστό. Ξέρεις γιατί. Γιατί έκανε ένα λάθος ο Μαρινάκης. Δεν έκανε κανένα λάθος. Απλά έκανε στη δύναμή του. Μα γιατί δεν μου αφήνεις να το πω. Έκανε ένα λάθος. Όταν ανοίγεις 2 εφημερίδες και κόντρα στην κυβέρνηση και μια μετοχή στο Μέγκα και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, μοιραία τα φτερά θα σου κοπούν άνωθεν, γιατί αυτοί οι διαιτητές έχουν πάρει εντολές. Δεν το κάνει ο Αρετόπουλος γιατί έγινε τίμιος. Είδαν και κάτι άλλο οι διαιτητές. Πού είναι ο Σπάθας, πού είναι ο Μπάρμπα Αθανάσης, πού είναι ο Μπάρμπα Γιώργος. Παγωθήκαν καμιά δεκαριά. Αν δεν γινόταν φέτος αυτό, Γιώργο, που βλέπουμε, θα είχαμε με σιγαστήρα εγκλήματα κατά των διαιτητών, πιστεύω εγώ. Όχι εγώ που είμαι γέρος, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν έχω κουράγιο, δεν πάω γήπεδο. Νεαροί όμως αεκτζίδες και παοκτζίδες κλπ. Θα το κάνανε. Ένα θέλω να μου πεις εσύ που δεν απήντησες. Όχι που δεν απήντησες, γνώμη εννοώ. Γιατί το έκανε, λες, ο Χιμένες αυτό τώρα το λάθος και το εγκληματικό. Δεν ξέρω, μου είμαι στο μυαλό του. Ναι, θα έπαιρνε 3 βαθμούς στα σίγουρα για να πήγαινε 8. Δεν ξέρω. Πολλοί ξέρεις τι λένε, τι μου είπε ένα σήμερα Αρβίλας. Οι μανατζαρέοι, λέει, τον πιέζουνε και έχει διάφορες διασυνδέσεις να βάζει τον Αντάρεβιτς, να βάζει τον Μπακασέτα. Πιστεύεις ότι είναι τέτοιο θέμα? Δεν νομίζω. Τι να σου πω. Ε? Τι να σου πω. Το επίσημο είναι ότι ήθελε να ξεκουράσει παίκτες. Το επίσημο είναι ότι ήθελε να ξεκουράσει. Γενικά να ξεκουράσει παίκτες. Εν όψη αφού 15 μέρες θα έχουμε διακοπή. Ήθελε να ξεκουράσει παίκτες, όχι λόγω αφού θα έχουμε διακοπή. Γενικά επειδή έχουν δώσει κάποια συνεχόμενα μάτς. Και ότι άλλοι και τους ξεπρόστιασε και τους άλλους για να μην διαμαρτύρονται πλέον τα πει, δεν αξίζεται. Σωστό. Συμφωνώ. Και την πάτησε. Βέβαια δεν σημαίνει τίποτε αυτό, γιατί μπορεί αύριο να κερδίσει. Πάντως το πρωτάθλημα, όπως είπες πολύ σωστά, είναι συναρπαστικό. Επαναλαμβάνω για να παρεξηγηθώ. Από ποιότητα είναι τίποτα. Ναι, μάπα. Έτσι. Αλλά το ότι είναι όλοι στο ίδιο καζάνι. Συμφωνώ. Δίνει μια συναρπαστικότητα, ρε παιδί. Έχει ξαναγίνει ποτέ ο Λεβαδιακός απέναντι στον Ολυμπιακό? Μισό λεπτό. Ο Λεβαδιακός απέναντι στον Ολυμπιακό. Αν η ΑΕΚ είχε του παίκτες του παλιού κάποτε, τώρα θα ήταν 18 βαθμούς μπροστά. Συμφωνώ απόλυτα. Και ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο η διαιτησία που δεν τον βοηθάει. Δεν έχει παίκτες. Αλλιώς θα έπαιρνε τους αγώνες και χωρίς Αρετόπουλο. Με το σπαθί του. Δεν έχει ομάδα. Συμφωνούμε μαζί. Έγινε. Γεια. Γεια καλά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα, Ο Αλέξη, με τι κάνεις? Γεια σου, Αλέξη. Τι κοινό έχει το πρωτάθλημα φέτος που είναι συναρπαστικό με τις άλλες παλιό. Κάνει διακοπές. Μ' ακούς? Τι κοινό έχει το πρωτάθλημα φέτος που είναι συναρπαστικό με τις άλλες? Με τις άλλες χρονιές, παλαιότερα, ρε παιδί μου. Ναι. Ένα που ήταν συναρπαστικό. Απάντηση ότι δεν έχει τα. Κάνει διακοπές. Απάντηση, λέω, απάντηση ότι δεν έχει τα κόζα ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν λένε όλοι, δεν τα ακούσεις όλα. Όποτε, δηλαδή, επί Βαρδινογιάννη, πήρε πρωτάθλημα η Λάρισα. Το 10. Έχανα την Καβάλα, Γιώργο, 0-2.
Γιατί, δε... γιατί δεν πήρε ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ στους δύο πόντους τρεις. Δεν πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Και ο ΠΑΟΚ. Επιβάλλει τον Γιάννη. Με πιο νέο θυμάμαι τη Λάρισα, είμαι 31 χρονών. Βρε, ο ΠΑΟΚ πρώτα πήρε ο ΠΑΟΚ και μετά από δύο χρόνια πήρε η Λάρισα. Η Λάρισα, γιατί η Λάρισα είναι κραχτό, ρε παιδί μου, σαν να πάρει ο Παμιόνιος με τώρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες... Ρε εσύ, Αλέξη, ρε εσύ, Αλέξη, βρες μια θέση κάπως, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο. Συγγνώμη. Τώρα καλύτερα. Για λέγε. Ο φίλος σου, ο ηλεκτρολόγος, φέτος στα Παμιόνιο, πώς το βλέπεις? Του σαμάνε το φίλο μου. Εγώ του στέλνω ένα μήνυμα. Δεν σε μάθει τι περιμένεις. Τι περιμένεις, γίνε Λέστερ. Τώρα αυτά όλα είναι θεωρητικά, έτσι. Γιατί στην πράξη είναι τρομακτικά δύσκολο να γίνει. Ναι. Πάνω στη γραμμή τώρα, αν είναι δυνατόν. Αϊντάρεβιτς μέσα, που είναι πιο αργός και από Χελώνα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Η γνώμη σου εσένα για αυτόν τον προπονητή ποια είναι? Εγώ άλλο θα πω. Ναι. Γιατί ξαναγύρισε πάλι στο 4-3-3, μπορείς να μου πεις. Δεν βλέπει ότι αυτό δεν ταιριάζει στην ΑΕΚ. Ότι στην ΑΕΚ ταιριάζει το 5-3-2 όταν αμήνεται και όταν πηγαίνεται το 3-5-2. Δεν το βλέπει. Αφού όταν το έπαιξε το 3-5-2 και στην Μπριζ και στη Ριέκα η ομάδα ήταν έβγαζε φωτιές. Δεν έτρωγε γκολ. Ναι. Και τώρα τη ξεπατώσανε στα γκολ. Δεν ταιριάζει στην Ελλάδα στην ΑΕΚ το 4-3-3. Δεν γίνεται. Ή 4-5-1. Με πιο ορθολογική διάταξη, ας πούμε. Έγινε, ρε. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Τα λέμε. Εντάξει, για χαρά. Έλα. Είμαι ο επόμενος. Εσύ είσαι ο επόμενος. Τι κάνετε? Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλά. Τελικά, αυτός ο ΠΑΟΚ και να το δίνει το πρωτάθλημα δεν θα το πάρει ποτέ. Τρομερό αυτό. Ποτέ. Δηλαδή δεν ξέρω. Και ξέρεις ότι έχει να πούμε κάτι. Πάνω, ο ΠΑΟΚ, έχει υλικό, ρε παιδί μου. Έχει παίκτες. Προπονητή δεν έχει. Δεν ξέρω, τι να πω, ρε παιδί μου. Δεν κάνει αυτό, δεν κάνει. Και από ό,τι άκουσα από ρεπόρτερ, άκουσε Πινελή και Αμπόλικα. Τέλος πάντων. Ολυμπιακό, τι καλό είδες. Ας πω κάτι. Εγώ έναν άνθρωπο σκέφτομαι. Το Λεμονί. Έμπλεξε άσχημα. Έχει την Κυριακή Πανιόνιο. Το επόμενο μάτς μάλλον. Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Μετά παίζει με ΠΑΟ Καραϊσκάκη. Μετά παίζει με Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Και δύο μάτς με Μπαρτσελόνα. Έμπλεξε άσχημα ο Τάκης. Και δεν ειρωνεύομαι. Το θέμα εξαισίου είναι ότι... Πας στο διάολο, εντάξει, πίσω θα φας φάσεις. Το θέμα δεν βάζουνε. Μα κοίταξε τώρα, καμινάδα, καμινάδα στην καμινάδα. Σέντρα στη σέντρα, κούραση, απελπισία, ταλαιπωρία. Σέντρα, άσε μεγάλη. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν βλέπεις μια ομάδα που δεν είναι δουλεμένη, έτσι. Δεν είναι δουλεμένη. Ούτε να παίξει την παλακά, ούτε τίποτα. Τουλάχιστον δεν κάνουνε σούτ έξω την περιοχή, ρε σε Γιώργο. Κάνε ένα σούτ. Ο μόνος που μπορεί να κάνει σούτ στην περιοχή είναι ο Φόε. Ποιος άλλος. Κοιτάξει, κάνει δύο φορές μέχρι τώρα. Ωραία, ο Φορτούνης δεν έπαιξε. Εξεχάθηκε στον πάγκο. Έχω πολλά χρόνια να δω τον Ολυμπιακό παίχτες από το κέντρο να κάνουν σουτ. Σέντρα. Τουλάχιστον έχουμε πάρει δύο επιθετικούς, ούτε ένας δεν μπορεί να βάλει κολ. Ούτε ο ένας. Εξήγησέ μου το αυτό, πες μου. Τι να σου εξήγησε. Ούτε ένας δεν μπορεί να βάλει κολ. Από τον Ολυμπιακό λείπει εμφανώς η ποιότητα. Δεν αρκεί μόνο για αυτά, πάρνησε το φιλότιμο, το πάθο που έριξε με τη Γιουβέντους. Είχε σκάσει το παιδί. Ήταν έτοιμος να τεζάρει εντελώς. Τον παρακαλούσε να βγει, αλλά είχαν τελειώσει οι αλλαγές. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Εδώ. Έλα, ρε. Βελτία. Έλα, για χαρά. Καλέσα. Εδώ. Το Απολωνάκι δεν πάει καλά. Εσύ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το γκολ που βάλω για κουμάκι στο δεύτερο του Λεβαδιακού. Ναι, ήταν. Δηλαδή είναι σπάνιο ένα τέτοιο γκολ. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο. Τι πράγμα είναι αυτό, τι, πού πήγε η μπάλα, πώς το πιάσε. Δηλαδή αν το ξανακάνει 300.000 φορές, δεν ξαναπάει εκεί η μπάλα. Δεν γίνεται. Δεν είναι.
μία στο ένα εκατομμύριο, πώς να το πεις. Τέλος πάντων, δεν το βλέπω να σώζεται ο Απόλλωνας. Όχι, όχι. Εγώ βλέπω οι δύο υποψήφοι τώρα. Η πρώτη είναι ο Απόλλωνας Κυλάρης. Ναι, καλά, η Λάρισα δεν. Έπεται ο Πλατανιάς για μένα. Ναι, έπεται ο Πλατανιάς. Ναι, πολύ μεγάλη. Και κοντά είναι και η Κέρκυρα. Έτσι. Αλλά οι δύο πρώτοι υποψήφοι είναι ο Απόλλωνας Κυλάρης. Ναι, ναι, ναι. Εκτός κι αν. Κι αν. Να σε ρωτήσω κάτι, τι ήθελε να πει ο Θοδωρής, γιατί εγώ δεν καταλάβω τίποτα. Να τα ξαναλέω πάλι από την αρχή. Όχι, αλλά εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν κατάλαβα, δηλαδή τι. Όχι, σαφής ήταν. Σαφής ήταν, αλλά τώρα σου βλέπω ότι αρχίζει και ενοχλείται που δεν έχει την παράγκα μαζί. Κακό πράγμα αυτό. Να τα συνεχίσει. Αυτό είχε ενοχληθεί από ό,τι κατάλαβα που μιλάγε τώρα, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία ποιότητα. Αυτό τον έχει ενοχλήσει πολύ. Και το είδες τι είπε. Σου λέει, κύριε μου, την έφαγα και εγώ να πούμε την ιστορία όλη στην αρχή το καλοκαίρι. Τώρα βλέπω όμως ότι όλα αυτά είναι μπουρδες. Ποια ποιότητα, τι παίχτες. Αυτό το λέω λοιπόν. Καπνός παραπετάσματος να κρύψει τα τέλος πάντων. Εγώ λένε όλοι ότι το πρωτάθλημα φέτος θα και. Ναι, ποιότητα μηδέν. Το είπαμε. Αλλά έχει συναρπαστικότητα όμως. Εντάξει, αυτό υπάρχει. Και του βαλοδρομίου, να δεις, συναρπαστικό θα. Τέλος πάντων, αν ταιριάζει να υπομπεί Γιώργο, αν ταιριάζει. Δεν ήρθε τον Μποσανόβα του. Τον Μποσανόβα θέλεις από τον Βασιλιά, μάλιστα. Είναι ωραίο κομμάτι, δηλαδή, άμα έχει χρόνια να τα ακούσεις, είναι ωραίο. Έγινε, ρε. Ευχαριστώ πολύ, για καλά. Έλα. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα και Γεωργίου. Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Βασικά για Ολυμπιακούς ακούμε Παναθηναϊκούς ΑΕΚ κάθε μέρα στα ίδια και τα ίδια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είναι η δεύτερη φορά που σας παίρνω, σας είχα πάρει πριν αρκετά χρόνια. Είναι η δεύτερη φορά που σας παίρνω τηλέφωνο. Πείτε μου ένα καλό λόγο που ένας γονιός θα στρέψει το παιδί του στο ποδόσφαιρο. Μιλάω για ακαδημίες και αυτά. Ο καλός λόγος να στρέψει το παιδί του στο ποδόσφαιρο είναι ένας. Τι? Το ερασιτεχνικό. Επαγγελματική αποκατάσταση δηλαδή. Όχι, όχι. Το ερασιτεχνικό. Να παίζει ερασιτεχνικά μπάλα. Ερασιτεχνικά. Αν ένας γονιός θέλει να το παιδί του να γίνει ας πούμε ποδοσφαιριστής, υπάρχει μέλλον εδώ. Ξεκάθαρα ή όχι. Από ό,τι δείχνουν όχι. Όχι. Είναι πολύ δύσκολο μάλλον. Πάρα πολύ δύσκολο. Έως απίθανο. Όσο απίθανο. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Αυτά στα δουν οι μεγαλοπαράγοντες. Πάντως υπάρχει ένα παγκόσμιο σλόγγαν που λέει ναι. Τι κρύβει μέσα η μπάλα και ξέρεις ποια είναι απάντηση. Λεφτά. Λεφτά για τους ξένους. Γενικά η μπάλα, ακριβώς. Ναι, για μένα. Στην εκπομπή σας βασικά την παρακολουθούν πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου, έτσι. Εγώ θα τους κάνω ένα μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν, κύριε Γεωργίου, χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες παιδιά που όχι απλά είναι μέση, έτσι, μιλάμε, είχα πάει έτσι, βασικά δεν είναι το στυλ μου να πηγαίνω στα γήπεδα, έτσι δεν μου αρέσει, απλά το παρακολουθώ. Κάποια στιγμή έτυχε τώρα τελευταία να πάω σε έναν αγώνα, ομάδα τρίτης εθνικής, τέταρτης, για μην σας πω παραπάνω, παίζανε κάτι παιδάκια, έτσι, 19, 18, 17, μιλάμε, θα πάθετε εγκεφαλικό αν τα βλέπατε. Και αυτά τα παιδιά, οι ελληνικές ομάδες, αντί να ξοδεύουν τα δισεκατομμύρια και τα εκατομμύρια κάθε χρόνο, μιλάω για όλες τις ομάδες, στο εξωτερικό, γιατί αυτά τα λεφτά δεν μένουν Ελλάδα, έτσι. Ας κοιτάξουν να πάρουν τα δικά μας τα αστέρια. Λίγο, ας ξυπνήσουν κάποιοι και να μην λέμε εντάξει, ο Ολυμπιακός οκ, η ΑΕΚ οκ, ο Παναθηναϊκός οκ, πήραμε τον ξένο, πήραμε αυτόν και όλοι μετά από ένα χρόνο μούφα, έτσι, όλοι μούφα βγαίνουν. Λοιπόν, ας δούνε λίγο τα αστέρια τα δικά μας, τα παιδιά μας και μετά να πούμε για τους ξένους. Λίγο τα δικά μας παιδιά κοιτάξουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γεωργίου. Γεια χαρά φίλε, γεια χαρά. Έλα. Έλα Γιώργο. Έλα ε. Καλησπέρα. Θα σήμουν εσύ. Δεν έπρεπε. Τι έγινε ε. Δεν έπρεπε, έχουμε πάρα πολύ καιρό Γιώργο να μιλήσουμε. Ναι. Δεν τους άρεσε ο Ισβάνης, δεν τους άρεσε ο Γιαννιώτης. Ναι. Δεν τους άρεσε το μπακ του αριστερό του ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης. Ναι. Παίρνω σήμερα γιατί εκτός από τη μεγάλη νίκη
θέλω να την κλείσει αυτή, να την αφιέρω σε ένα φίλο μου Περιστεριώτη, τον Γιώργο τον Πουφούνο, που λέει δεν θα βγει σήμερα. Με πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος, δεν θα βγει σήμερα. Σήμερα θα βγω για να πω κάτι. Άκουγα ότι ο Σπανός στην αρχή τον είχαν φάει, πώς πάει η ομάδα έτσι και γιατί έτσι, και έλεγε κάντε υπομονή ρε παιδιά. Σιγά σιγά γίνεται η αγουρίδα μέλη. Εγώ βλέπω, διαπιστώνω μάλλον, ότι πολύ καλή μεταγραφή ήταν του Βασιλακάκη. Και ακόμα καλύτερη, παρόλο τον άνθρωπο δεν τον γνώριζαμε, είναι αυτός ο προπονητής, ο οποίος ναι, αν δεις σε τι ύφος μιλάει, δηλαδή όλοι λέγανε μα τι απόμακρος και έτσι, και λες και έπεσε με μια απλή ομάδα. Δηλαδή απλά πράγματα, απλά πράγματα. Εκείνος όμως που έχει βγάλει τα μάτια, Γιώργο, όλου του κόσμου, και εύχομαι να πάει έτσι και όλα αυτά τα κακά που λέγανε και τέτοια, είναι ο Ουάρντα, Γιώργο. Είναι τρομερός παίχτης. Ναι, αλλά είναι τρελός. Είναι τρελός. Έχει τρελόχαρτο. Είμαστε κοντά, το Περιστέρι με το... είναι κοντά. Και κάτι ακόμα. Είδες τον γκολ που έβαλε ο Κυβρακίδης εχθές. Ναι. Ήθελα να ξέρα. Ναι, ήθελα να ξέρα. Αυτά τα δύο παιδιά, ο Κυβρακίδης ένας και ένας της ΑΕΚ ο Μπακάκης, δεν έχουν θέση στην εθνική. Δεν έχουν αυτά τα παιδιά θέση στην εθνική. Ο εκεί έχει θέση να πούμε τώρα. Δηλαδή εντάξει ρε, το Ρωσίδη έπαιξε, έκανε καλό παίχτη και τα λοιπά. Μα τον το Ρωσίδη λε, ο Μανιάτης! Ο Μανιάτης, πόσοι δεν παίζουν σε ομάδες και τους καλούν εκεί. Και αυτός έχει δυνατότητα ακόμα να παίξει και χάφ, έχει παίξει και χάφ ο Κυβρακίδης. Μιλάμε για, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι και την Κυριακή έχουμε την μεθεπότερ, μετά 15 μέρες ναι, ναι, πάλι. Έχουμε τις εθνικές ομάδες. Έχουμε ντέρμπι πάλι, έχουμε δύσκολο παιχνίδι. Αστέρα Τρίπολη. Στο Περιστέρι. Ναι. Πιστεύω αν το καταφέρει έτσι, με χαμηλά βήματα φέτος ο Ατρόμητος, πιστεύω ότι θα πάει καλά, ενώ δεν έδειξε στην αρχή και πέρσι, εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά. Καλά, πέρυσι ήταν σε ρημπιώδη κατάσταση. Ναι, 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 ναι. Πάντως είναι καλή η ομάδα, είναι καλή. Είναι καλή, αλλά ειδικά αυτά τα δύο center back, ειδικά ο Ρισβάνης, μας ήρθε ο Χάση και μας είπε ότι είναι αργός και είναι και μπίξ. Ναι, μόνο για να πάει τον Έγκελς. Ποιον, τι λέμε τώρα, βέβαια. Τι λέμε, δεν πειράζει. Και υπομονή Ολυμπιακή. Γιατί με συγχωρείς, εκεί που πάει ο Ολυμπιακός, στο εξάρι, δώσαμε το σιώπι πίσω. Που εγώ το σιώπι. Δεν το λέω να πούμε μακελελέ, ναι, αλλά ρε παιδί μου, είναι χρήσιμο σαν εξάρι. Και κάτι τελευταίο που μου έχει κάνει εντύπωση. Βλέπω ότι όλες οι ομάδες οι μεγάλες είναι σε μαύρο χάλι, ιδιαίτερα ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Αυτό το πράγμα, γιατί έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ στην Αθλητική Κυριακή που αφορούσε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, είδα μια συνέντευξη που δίνει ο Αρισίδης ο Καμάρας με τον Αντωνιάδη. Δεν είναι δυνατόν, ρε Αντώνη, να μου λες ότι πρέπει να στερηθεί ο άλλος το τριαντάρι που χαλάει για τον καφέ για να δώσει τον Παναθηναϊκό. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό το πράγμα? Μου θυμίζει που φάγαν τα λεφτά οι κυβερνήσεις και έρχεσαι και ζητάς λεφτά από τον συνταξιούχο για να πληρώσει τα χρέη. Τα φάγαν τα λεφτά, τι κάναν, τα ρημάξαν εκεί πέρα και φωνάνε στο φύλαθρο το θύμα να σου βάλει εκεί πέρα να φτιάξει ξανά ομάδα. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Εγώ δεν μπορεί να πει ένα Παναθηναϊκός επειδή βρεθήκατε δύο-τρεις εκεί πέρα αρπαχράκιδες και κάνουν αυτά που κάνουν. Για να τελειώνουμε. Ναι. Θα το συζητήσω μετά. Υπάρχει μια περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, Λακαλούτ Σπεσιάλ. Α, ωραία. Θα τα πούμε μετά τις ειδήσεις. Έγινε, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Yeah. Πάμε γρήγορα ειδήσεις και τα λέμε. 2-11-200-8-200. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο του Real και πάμε γρήγορα στον επόμενο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, κύριε Γεωργίου. Καλησπέρα. Αντρέα Σάεκ. Έλα, πάμε, Αντρέα. Αυτό που ήθελα να πω είναι για το Χιμένεθ, ότι πολύ καλά τη ξεκίνησε την ομάδα. Είδαμε λίγο όμορφο ποδόσφαιρο, είδαμε λίγο σαν αστρώνει η ομάδα φέτος να έχει έτσι επιλογές. Μια ωραία μπαλίτσα σχετικά, εντάξει, πήρε και τα αποτελέσματα που έπρεπε. Και ξαφνικά βλέπουμε μια ομάδα άλλη που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν και εντός Ελλάδος και εκτός. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Μήπως και εσείς σκέφτομαι, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ναι, συνέχισε. Απλώς θα σου πω το σκεπτικό μου. Μήπως θέλει να φύγει. Ποτέ. Όχι, γιατί αν θέλει να φύγει, ας φύγει τώρα, γιατί τα Χριστούγεννα θα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό με το κιάλι.
Όχι τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό θα βλέπουμε με το κι άλλο αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Γιατί και πριν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, την ομάδα έτσι όπως την αίσθησε, δεν ήταν καλή. Δεν ήταν υπερκαλή και φάνηκε. Και τα παιδιά το παιχνίδι το πήρανε μόνο με την ψυχή τους. Και έτσι σώθηκε και ο Χιμένεθ. Και δεν έγινε και πολύ μεγάλη έτσι κριτική στο πρόσωπό του. Μια που μίλησε για Παναθηναϊκό, άκου θα σου πω. Έχει καταρθεί από το Γενάρη μήνα ότι υπάρχει ένας Ελληνοαμερικάνος επιχειρηματίας με πάρα πολλά λεφτά που είχε μιλήσει με τον Αλαφούζο για να πάρει τον Παναθηναϊκό. Αλλά τότε δεν βρέθηκε άκρη. Εγώ έμαθα χθες ότι αυτός που λέγεται Καλτσίδης, το όνομα γνωστό, και ο οποίος έχει γεννηθεί στην Τυφλίδα και θεωρείται και ο βασιλιάς του Τσιμέντου, έχει έρθει σε επαφή με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και από ό,τι έμαθα, βάζει 200 εκατομμύρια ευρώ. Να ξαναπώ το νούμερο. 200 εκατομμύρια ευρώ, όχι μόνο για την ΠΑΕ, αλλά και για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Και να πάρει στο ποδόσφαιρο το 60% ο Καλτσίδης και το 40% ο Γιαννακόπουλος. Και στο μπάσκετ το 60% ο Γιαννακόπουλος και το 40% ο Καλτσίδης. Αυτό έμαθα χθες. Θέλω να μιλήσω και το λέω στα ίσα και ευθέως με το Θανάση τον Γιαννακόπουλο, που έχω άλλες παρτίδες μαζί του, που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, να δω αν αυτό το πράγμα ευσταθεί. Μακάρι, εγώ το εύχομαι και για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι μια πολύ ιστορική ομάδα και, δεν είναι, και επειδή εμείς μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί περάσαμε από ένα τέτοιο λούκι με τέτοιους διάφορους έτσι, προέδρους τύπου τροχανάδες, ψωμιάδιδες, τα έχουμε περάσει αυτά. Με κυδογκούλια. Πονέσαμε δύο χρόνια που φύγαμε από την κατηγορία και πήγαμε εκεί και όπως είπε ο φίλος Ολυμπιακός που παίζαμε με τη Ραφίνα. Αυτό είναι πόνος. Εντάξει, και εγώ προσωπικά δεν θέλω να το περάσει και άλλη ομάδα αυτό που έχει αυτή την ιστορία, έτσι. Γιατί δεν είναι μια ομάδα που τυχαία και ο Παναθηναϊκός. Έχει μεγάλη ιστορία. Και έχει και πολύ κόσμο. Δεν είναι με 300 φιλάθλους, ομάδα με 300 φιλάθλους να πεις και τι έγινε. Έλα μωρέ και τι έγινε. Οπότε καλό θα είναι αυτό και εντάξει, αυξάνει και τον ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα. Έγινε ρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Καλό. Έλα. Ναι. Έλα φίλε μου. Ναι Γιώργο καλησπέρα. Καλησπέρα. Σταμάτησε από να περάσει σήμερα. Εγώ πιστεύω ο φίλος σου με πιστολιά. Πρόσεξε με πιστολιά, όχι πενταρίσια. Να δούμε, να δούμε. Έγινε, σε ευχαριστώ. Για καλά. Μ' ακούς. Ναι. Τι λες εσύ. Τι άλλος πληρώνει, άλλος κάνει κουμάντο. Δεν ακούστηκε τι είπες. Για τον. Για τον Μελισσανίδη. Ναι. Άλλος λέω πληρώνει, ο Σαββίδης πληρώνει. Ο Μελισσανίδης κάνει κουμάντο. Όταν τα έλεγα αυτά από το Μάιο, έβγαιναν σχεδόν όλοι και μου λένε βάζαμε χέρι. Το θυμάσαι. Και τώρα και τι λένε. Δεν πού είχε Γεωργίου, πού το ξέρεις. Και να σου πω κάτι άλλο. Λεφτό θα ρίξει όμως. Δεν βγάζει χρόνια μαρικά τέσσερις παίκτες. Τα λέμε, για καλά. Και ο Αντριάνο μου γράφει. Βέβαια ρε Χόρχε, παροδία το πρωτάθλημα. Μη δούνε λέει άλλη ομάδα στην κορυφή. Μη δούνε ανατροπή. Αντί να χαιρόμαστε όλοι που κάθε μάτς το βλέπουμε με κάποιο ενδιαφέρον, γκρινιάζουμε. Δεν πιάνεται από πουθενά ο Έλληνας φιλάθρος. Μακάρι να το πάρει ο Πανιόνιος ειλικρινά. Και κάτι ακόμα. Πες το προαίσθημα. Ο Παναθηναϊκός δεν θα χάσει κανένα ντέρμπι. Και ο Γιονύσης μου γράφει, Χόρχε λέει, όντως είναι συναρπαστικό το πρωτάθλημα. Τέτοιος κουβάς λέει που έχει πέσει ούτε τρίτη κατηγορία στην Αγγλία. Δόξα τω Θεώ όμως. Εγώ λέει τζογάρο κόρνερ και βγαίνει το μεροκάμα του. Έλα φίλε. Να δώσω ένα. Οχ, καλώς τον. Να δώσω ένα ιατρικό ανακοινωθέν. Οχ. Εγώ για τον Αλτζαζίρα επειδή. Έχω κι εγώ άλλο ένα ιατρικό ανακοινωθέν. Λοιπόν, Αλτζαζίρα επειδή ρωνεύεσαι το ψυχικό πρόβλημα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτούς που ονομάτιζες. Λοιπόν, εγώ καλύτερα είμαι Γιώργο μου, μάλλον πήγα να συνέλθω την Κυριακή
νοσηλεύουμε από την Κυριακή πάλι. Παίρνω τα χάπια μου, ακολουθώ την αγωγή μου. Δίπλα νοσηλεύεται τον Bill by Taxi. Είναι σταθερή η κατάσταση του Bill by Taxi. Σταθερή η κατάσταση, αλλά το πρόβλημα είναι στον πάνω οροφό. Στον πάνω οροφό, γιατί εντάξει, πρέπει να περάσω και να δω και από εκεί. Πέρασα, είδα. Σε κακή κατάσταση είναι ο Πρίτανης. Είναι διασωληνωμένος. Μου είπαν οι γιατροί ότι περιμένουν να δώσει σημάδια ανάκαμψης. Λέω, τι κάνει ρε παιδιά, αντιδράει ο Πρίτανης αυτά. Λέει, ξυπνάει κάπου, λέει, το χάσα. Και ξαναπέφτει σε κόμμα. Λοιπόν, Παρπαθάναση, για κοίτα μήπως είσαι ο επόμενος. Για κοίτα. Για, σε παρακαλώ πολύ, για παίρνουμε. Μήπως έμαθες ότι στο 12ο που είναι ο Πρίτανης, μήπως είναι και ο Κούγιας. Α, δεν το ξέρω αυτό. Και για το λέω, γιατί ο Σαββίδης του είπε, ναι, είσαι σχιζοφρενής, ναι, και χρήζεις ψυχιάτρου τώρα αμέσως. Δεν το διάβασα αυτό. Ναι. Έκανε γνωμάτευση ο Σαββίδης δηλαδή. Ξέρω εγώ. Έτσι, αυτή τη δήλωση διάβασα ότι έκανε. Βλέπεις ότι εδώ πέρα έχουμε, δημιουργούνται συνεχώς ψυχολογικά προβλήματα. Είμαστε σε μια κατάσταση που ελεγχόμενη. Εκείνος ο Γιώργος, ο Four Season, ο Τέσσερις Εποχές, δεν ξέρουμε πού είναι αυτός. Τώρα πού νοσηλεύεται δεν γνωρίζουμε. Καλό θα ήταν άμα μάθουμε να πάμε να τον δούμε και αυτό να είναι. Λοιπόν, να δώσω μια απάντηση στον αγαπητό μου Παρπαθανάση. Άκου να δεις. Επειδή σε σέβομαι να ξέρεις ένα πράγμα. Είναι καλό η παραδοχή ορισμένων πραγμάτων στη ζωή μας. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα αντίπαλο ανώτερο και δεν μπορούμε να το χτυπήσουμε, μη βαπτίζουμε την ανωτερότητα χούντα. Καταλαβες. Γιατί ζούσες, τα έβλεπες, μπορεί να πικρενώσουν, μπορεί να στεναχωριώσουν. Όταν έτρωγες τα τετράμπαλα και τα εξάμπαλα, δεν υπήρχε χούντα. Υπήρχε μια ποιότητα παικτών στον Ολυμπιακό που κάνανε μια κάποια διαφορά. Και υπήρχε μια ποιότητα παικτών στην ΑΕΚ που δεν μπορούσε να τα απεξέλθει. Γι' αυτό και έκανε αλλαγές. Πήρε, έχει πάρει τη φετινή σεζόν 2-3 παίχτες που πράγματι είναι καλοί παίχτες, κάνουν τη διαφορά, παίζουν καλό ποδόσφαιρο και φαίνεται διαφορά. Μη βαφτίζεις χούντα λοιπόν κάτι αυτό που δεν σε συμφέρει. Να είσαι πιο ειλικρινής. Λοιπόν, κοίταξε Γιώργο, αυτό που λέω εγώ τώρα για την ομάδα μου είναι ότι δυστυχώς εντός εισαγωγικών επιβεβαιώθηκες, γιατί δεν επιβεβαιώθηκες για το παρασκήνιο μόνο, όπως έλεγες προηγουμένως σε κάποιον ακροατή. Επιβεβαιώθηκες με την έννοια ότι και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς που παρασύρθηκαν, δεν θα βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω, από τον τύπο, από κάτι συναδέλφου σου, από κάτι πρωτοσέλιδα για τους παιχταράδες, από κάτι site, από κάτι... από οτιδήποτε είναι αυτό μέσο, οποιοδήποτε μέσο είναι αυτό, από τηλεοράσεως που μπορεί να παρασύρει τον απλό φύλαθο της κάθε ομάδος, έτσι. Λοιπόν, διότι διαπιστώνουμε πλέον ότι αυτοί οι περιβόητοι παιχταράδες, εάν εξαιρέσω τον ΟΦΟΕ που κάνει τη διαφορά, δεν ξέρω αν έχει κάποια αντίθετη άποψη. Καμία, συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, και αν δω και λίγο τον Πρωτό που έδειξε με την πρώτη παρουσία στο μάτς με την Γιουβέντους ότι είναι ένας καλός θεματοφύλακας, εγώ δεν βλέπω τους παιχταράδες, εκτός και αν τους βλέπει κάποιος άλλος φίλος μου του Ολυμπιακού, να βγει να μας το πει. Εγώ δεν βλέπω αυτούς που κάνουν τη διαφορά. Εγώ βλέπω παλτά, ημίπαλτα, καπαρτίνες, τέτοια βλέπω. Δεν βλέπω εξτρέμ που κάνει τη διαφορά. Δεν βλέπω σεντερφόρ που κάνουν τη διαφορά. Δεν βλέπω χάφαρους που κάνουν διαφορά. Ξέχω ότι δεν έχω και την προσωπικότητα, έτσι. Δεν έχω τον παίχτη που κάνει την προσωπικότητα. Θα πρέπει, εσύ τώρα δικαιώνεσαι, βεβαίως, αλλά εγώ στεναχωριέμαι γιατί δικαιώνεσαι εσύ και είναι κακό για την ομάδα μου. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος κάνει κουμάντο. Το έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή μου. Μάλιστα, ακούστηκε από γνωστή αθλητική τηλεοπτική εκπομπή εχθές. Αυτό που είχαμε συζητήσει μαζί και εγώ είχα πει ότι ρε παιδιά, εκεί στον Πανετολικό, ποιος είναι αυτός που έχει το σκάουτινγκ, ποιος κάνει κουμάντο, πού τους βρήκαν αυτούς τους 2-3 παιχταράδες που είχε ο Πανετολικός, το θυμάσαι Γιώργο μου? Το θυμάμαι. Μπράβο, το άκουσα εχθές, προχτές, πότε το άκουσα, δεν θυμάμαι κιόλας. Λοιπόν, βλέπεις εδώ τώρα ότι έχουμε προβλήματα. Βλέπεις ότι ο ένας λέει κάποιος γνωστός της εκπομπής, αυτός ήταν στο τάδε πρωτάθλημα και είχε λέει 10 γκολ και 7 ασίστ. Ο τάδε λέει είχε γεμάτες χρονιές εκεί. Ρε καλά έκανε και είχε γεμάτες χρονιές εκεί και γκολ εκεί. Εδώ τι γίνεται τώρα που είναι τουρίστας. Και αυτός ο τουρίστας πληρώνεται με κάτι εκατομμύρια. Εδώ τι γίνεται τώρα. Τώρα που κάτσαμε πάνω στο παγωτό τι γίνεται. Το κατάλαβες Γεωργίου. Εσύ βέβαια το ξαναλέω τρίτη φορά από το καλοκαίρι έβλεπες ότι δεν είναι αυτοί οι πολύ διαφημιζόμενοι από την πλευρά των συναδέλφων σου πάλι, του έντυπου λόγου, του τηλεοπτικού κτλ. Δεν είναι οι παιχταράδες που μπορεί να κάνουν το κλικ στην ομάδα του Ολυμπιακού. Πέσανε να σε φάνε. Εγώ ήμουν αδιστακτικός, γιατί δεν με συνέφερε σαν Ολυμπιακό. Λέω κάτσε, ο Γεωργίου λέει την άποψή του. Εγώ πρέπει να τους δω στο τέρεν. Τους βλέπω στο τέρεν. Και απογοητεύομαι.
Και στεναχωριέμαι όπως στεναχωριέται για ποιος Παναθηναϊκού ή αύριο τη ΣΑΕΚ κτλ. Μα μου λες στεναχωριέμαι με αυτόν τον Νικολάου. Κοίταξε Γιώργο, εγώ σου είπα ότι αυτό το παίχτη, δεν ξέρω τώρα ποιοι το σηκώνουν αυτό το. Μάλλον ποιοι το δεν ξέρω ποιοι. Τα πρωτοσύλληπτα και αυτά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί θέλει, πρέπει να δουλεύει κάθε μέρα επί 8 ώρες. Για να καταρχήν παίζει με το κεφάλι κάτω. Εγώ το έχω πει αυτό, έτσι. Λοιπόν, παίζει με το κεφάλι κάτω. Λοιπόν, δεν ανεβαίνει στο χώρο, δεν κερδίζει το χώρο του. Δηλαδή θέλει πολλή δουλειά. Ένα center back το οποίο μπορεί ας πούμε να σου βγει, αλλά όχι τώρα. Θα σου βγει μετά από ένα χρόνο. Εμένα αυτή τη στιγμή δεν μου εμπνέει καμία εμπιστοσύνη αυτό το παιδί. Καλά να είναι, να δουλέψει και αν βελτιωθεί θα πω και θα πω βελτιώθηκε, έχει πάρει κάποια πράγματα, έχει ανεβάσει την απόδοσή του, παίζει πιο ελεύθερα, παίζει πιο απελευθερωμένο, παίζει με το κεφάλι ψηλά, εκμεταλλεύεται τον χώρο, παίζει με πιο άνεση, είναι καλό στην μπάσα. Έτσι, εμένα δεν με εμπνέει αυτό το παιδί. Μακάρι να διαψευστώ εγώ. Λοιπόν, αυτά από μένα. Για καλά, φίλε. Και θα δούμε τι θα γίνει. Έλα. Έλα, Γιώργο. Έλα, πώς είναι η συνομάδα μας χθες. Η ομάδα σου. ΑΕΚ. Χάλια. Χάλια. Χθες ήταν. Και φαντάζομαι θα έχεις. Μα δεν πήγαινε η μπάλα μπροστά, δεν το είσαι. Ναι, θα έχεις, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει από την αρχή την εκπομπή. Θα έχεις δει πολλά παράπονα δικά μας για τις επιλογές του Χιμένα. Ναι. Δηλαδή η Μπακασέτα. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Έλα Κωστέ. Ωπ, καλώς τον. Άσε τον Οικονομάκο να παίξει μπάλα. Πάστονε, δώσ' του πάσα. Μη χάσεις την πρωτιά. Έλα κύριε Οικονομάκο. Λοιπόν, οι τέσσερις παίκτες εκτός από τον Μιούλερ που αποφάσισαν να διώξουν τον Αντζελότη ήταν ο Ριμπερί, ο Ρόμπεν, ο Χούμελς και ο Μποατέγκ. Όλοι οι σπάνιες καραβάνες. Όλοι συνταξιούχοι. Και τώρα πάμε στα δικά μας. Εγώ προβλέπω ότι έχει πολλές πιθανότητες να συμβεί αυτό που θα πω. Μετά την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός να τον έχει περάσει τον Ολυμπιακό. Αν και είμαι θρύλος, το ξέρουν όλοι. Κοίταξε να δεις, αν έγινε τιμωρημένος με μείον 2 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, θα ήταν τώρα ισόβαθμη. Ναι. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Εδώ μιλάμε ότι για έκτη αγωνιστική και περνάει 2 βαθμούς ο Λεβαδιακός στον Ολυμπιακό. Δεν λέω ότι τον περνάει ο Ατρόμητος ή ο Πανιόνιος, ο Λεβαδιακός. Έλα. Λοιπόν, άσε να μιλήσει και ο άλλος. Έγινε, για χαρά. Για χαρά. Έλα. Έλα, Χορχέ. Ναι. Ρε φίλε, εντάξει, εγώ δεν σε πήρα τώρα για τα ποδοσφαιρικά, γιατί έχει καταντήσει παροδία αυτό το πρωτάθλημα για μένα. Όχι, έχει κάνει τρομερό λάθος. Θα το εξηγήσω μετά. Να πω πρώτα αυτό που θέλω και μετά θα σου πω γιατί το είπα κατά τη παραδοσία. Γιατί πιστεύω εγώ ότι είχε κάνει. Συμβαίνει το εξής στην εκπομπή σου, να ξέρεις. Άλλοι έχουν να πάρουν 3 χρόνια τηλέφωνο. Μιλάω για τον Παρπαθανάση. Λοιπόν, άλλοι εξαφανίζονται για 2-3 εβδομάδες, αλλά τα παίρνουν τα χάπια τους. Το δωρά. Άλλοι τα παίρνουν κάθε εβδομάδα. Bill by tax. Τώρα τελευταία όμως. Έχω ανησυχήσει πάρα πολύ για τον φίλο μου τον Πρίτανη. Αλλά τον βρήκα σήμερα σε μια κλινική. Είναι βαριά, να ξέρεις, η κατάστασή του. Γαλήνη 14, τρίτος όροφος. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν σοβαρό αυτό που θα λέγεις. Όχι, ρε, εντάξει. Και έχω τελευταίες πληροφορίες τώρα πριν από λίγο για τον φίλο μας τον Γιώργο. Βρίσκεται, λέει, κρυμμένος στο ξενοδοχείο Four Seasons. Ποιο Γιώργο, Το γνωστό, το Λαχανέμπορα, κατά τον κύριο καθηγητή, είναι στο ξενοδοχείο Four Seasons. Αλλά δεν έχει τηλέφωνο να σε πάρει. Τώρα, τελευταίες πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά που θέλω να σου πω. Γιατί λέω ότι είναι παροδία αυτό το πρωτάθλημα. Θα συμφωνούσα μαζί σου και θα σου έλεγα ναι, κάνω τον Μπεκί ξυλογωμένο και δεν λέω τίποτα. Αν οι μικροί είχαν δυναμώσει με μεταγραφές. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι παροδία γιατί. Γιατί οι μεγάλοι του πρωταθλήματος, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, που όλο το καλοκαίρι μαζάλισαν με τα πρωτοσέλιδά τους για τον Παιχταρά Διερήμνια που γίνει σαν ντουλάπα. Λοιπόν, για τον ΜΑΚ, τον εκπληκτικό ΜΑΚ ο οποίος διεισδύει και τα καρφώνει. Για τον Καρσελά που έχει βγει ο τρίτος μετά το Μέση, λέει, και μετά από ποιον και μετά το Ρονάλντο. Αυτά δεν λέγανε. Ναι. Λοιπόν. Έχουν δώσει τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων, λέω εγώ τώρα, σε δραχμές, όχι σε ευρώ. Λοιπόν, για να πάρουν αυτούς τους παιχταράδες και είναι πρώτος σήμερα
θα είναι ο Πανιούνιος. Σε λίγες ώρες. Θα είναι ο Πανιούνιος. Αν κερδίσει. Αν κερδίσει. Ναι, αν κερδίσει. Και όλοι οι υπόλοιποι. Εντάξει, ο Παναγιώτη το βάζω μέσα. Που να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Όλοι παρακαλούν να κερδίσουμε τον Πανιούνιος. Ναι. Γιατί ξέρεις και την άλλη εβδομάδα, Μίτσο, που πήρε τηλέφωνο προχθές και έλεγες ότι οι πέντε βαθμοί είναι λίγοι και δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Λοιπόν. Ποιοι πέντε βαθμοί. Εδώ μπορεί να κερδίσει ένα τρόμητο. Μπάκα σε ευκαιρία. Σε πόσο καιρό θα ξαναεπανέλθει για να πάρει το πρωτάθλημα. Ε, Γιώργο. Άκουσε με. Όχι για σένα. Κατάλαβα. Εντάξει. Άκουσε λοιπόν. Με. Διαφωνώ με αυτό που είπες ότι το πρωτάθλημα είναι αναξιοπρεπές. Δεν θυμάμαι τη λέξη. Δεν εγώ ξέρω να πω. Μη λες λέξεις που τι, δεν τι είπες, για θυμίσαι μου. Είπα ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι... που όλοι έχουν τσιπίσει και λένε κάθε λάδι. Τι είναι, τι είναι, μην πλατιάζεις, τι είναι. Ότι δεν είναι το πρωτάθλημα που λένε ρε παιδάκι. Άκουσε, δεν είναι αυτό το φανταστικό πρωτάθλημα. Άκου να σου πω τώρα εγώ τι γνώμη μου. Δεν είναι φανταστικό. Άκουσε με και μην μιλάς. Άκουσε με και μην μιλάς. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι από ποιότητα είναι μάπα το καρπούζι. Αυτό. Μισό λεπτό. Όμως σίγουρα είναι το συναρπαστικότερο πρωτάθλημα που βλέπουμε φέτος των τελευταίων 20 ετών. Γιατί μικροί μεγάλοι γίναν ίδιοι. Ναι. Όλοι χάνουν, όλοι κερδίζουν. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί την πιπίλα. Χάνει. Δηλαδή δεν βγάζεις άκρη. Βλέπεις ότι μεταξύ τους όλοι η απόσταση μονολογία είναι από τον ημού στο λογό. Λοιπόν, εγώ θέλω να παρακαλέσω. Είναι συναρπαστικό το πρωτάθλημα, Ναι, είναι συναρπαστικό, δεν είναι συναρπαστικό αυτό το πρωτάθλημα. Είναι από άποψη, ρε παιδί μου, αποτελεσμάτων. Ναι, δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Εντάξει, ωραία. Πάντως θα παρακαλέσω πάρα πολύ το φίλο μου τον Πρίτανη. Μόλις γίνει καλά, σε παρακαλώ, θέλω να βγεις να σε ακούσω. Και φίλε μου Γιώργο, εσύ τώρα που είσαι στο ξενοδοχείο, βρες γραμμή και πάρε με τηλέφωνο. Σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει, έλα Γιώργο. Για χαρά. Έλα φίλε. Καλημέρα. Προστατεύτε το Χιμένεθ. Μην αφήνετε να τον φάνε. Αν δεν υπήρχε Χιμένεθ με την περσινή ομάδα, τώρα θα ήμασταν 8η και θα πηγαίναμε να παίζουμε με κάτι χωριά φιλικά. Άκου να σου πω κάτι. Μην πάμε να δικαιολογήσουμε τα καβούρια με το Χιμένεθ τώρα. Άκου να σου πω κάτι. Κανένας δεν πάει να φάει το Χιμένεθ. Δεν μπορείς να δίνεις τα εύσχημα σε ένα προπονητή όταν κάνει καλά τη δουλειά του και να μην την κριτικάρεις στα άσχημά του. Είναι ανέντιμο. Φτιάξε εσύ μια δέκατα ρε Γιώργο με τους παίκτες που έχει διαθέσιμος τώρα. Γιατί ο Λαβίνια είναι διαθέσιμος, είναι αδιάθετος. Ότι έπρεπε να τον αρχίσει, γιατί αυτό δεν έχει υποχρεώσει. Μπράβο, ο Χρυστοδουλόπουλος, Ο Χρυστοδουλόπουλος μόλις τον έβαλε, δεθήκανε. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Εκεί που τον έβαλε, που έχανε ήδη η ομάδα. Θυμάσαι ποτέ ο Χρυστοδουλόπουλος να παίζει πάνω από 60 λεπτά, εσύ στη ζωή σου. Έλα μωρέ τώρα. Φέτος δεν παίζει. Σόρτο μάτς. Παίζει και του βγαίνουν τα σηκώτια. Καλά. Και τι θα δικαιολογήσουμε ότι. Σιγά, λες και είμαστε στη 25η αγωνιστική και του βγαίνουν τα σηκώτια. Ρε, 6 αγώνες μου δώσει. Και μου πει τώρα και την Ευρώπη. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Δεν αντέχει, ρε φίλε. Καλά τώρα. Εφού δεν αντέχει. Άκουσε, ότι έκανε λάθη χθες ο Χιμένεθ, έκανε μια δεκάδα αχταρμά, είναι γεγονός. Ο τερματοφύλακας κουράστηκε ο Ανέστης, έχει κουραστεί. Γιατί είναι τερματοφύλακας ο Ανέστης. Όχι ο άλλος. Ο Τανιώτας μου βάλει τώρα. Ναι, μην του χρεώσουμε και τα γκολ που τον έβαλε αυτό το Γιαννούτσο και τον Άβη. Έχει φταίει και ο τερματοφύλακας. Ο Γιαννούτσος, τι πράγμα έχει. Δηλαδή, και να σου πω κάτι, είναι πολύ καλός για τρίτο στόπερ ο Γιαννούτσος, έτσι. Έλα, μου αρέσει με τώρα. Για τρίτο στόπερ. Για τρίτος, δηλαδή. Να παίζει στο κύπελο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ φάνηκε άλλη μια φορά ότι αμυντικά η ΑΕΚ έχει κενά. Δεν γίνεται σε 3 αγώνες να φάει 6 γκολ. 2 από τον Ολυμπιακό. 2 από την. Πώς τη λένε, Αούστρια. Από την Αούστρια και 2 χθες. Σε 3 αγώνες 6 γκολ. Αυτό δείχνει πρόβλημα. Μα δεν παίζει. Ο Βράνιες μόνος του, πόσα άμα θα βγάλει, ρε φίλε. Δείχνει πρόβλημα. Ναι, δεν υπάρχει backup. Εντάξει, τραυματιστήκαν οι άλλοι. Δηλαδή, μα δεν είπε κανένας ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά γενικά αμφιβάλλεις ότι ο Χιμένεθ έκανε χθες μια ενδεκάδα αχταρμά. Δέχομαι το ότι ο Λιβάγια έπρεπε να ξεκινήσει. Βασικά. Πώς θα γίνει. Έπρεπε να ξεκινήσει. Γιατί είναι και φορμαρισμένος δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ακριβώς. Και δεν έχει και μπροστά του κούραση και δεν έχει και να παίξει, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν παίξες, ρε φίλε. Δεν υπάρχει ομάδα.